Για ακόμη μία φορά, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μία φορά, χθες ξεσηκώθηκε σύσσωμο το προσωπικό του Open για να εξυπηρετήσουμε, γιατί τι έκανε. Δύο μέρες που ήταν κλεισμένοι εδώ στο Open για τις εκλογές και αφήσει αναμένα τα φώτα του αυτοκίνητου. Και είναι δυνατόν, και αυτό δηλαδή με πρόδωσε αμέσως και έμεινε. Φωνή να έχει αυτό το αυτοκίνητο, θα φώναζε κάτι. Έλα σε δεν παρακαλώ, θέλω να πω τι θα φώναζε. Μα είναι δυνατόν. Και εσύ δεν τα κατάφερες όμως. Πες στον κόσμο ότι δεν τα κατάφερες. Όχι, δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερε, είναι αλήθεια. Α. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, πού είμαστε, στο 99,7. Των καταμετρημένων εκλογικών τμήματων της επικράτειας. 0,7 ή 99. 99,7. Μη μέτρα λένε δεν σύμφισα τώρα. Έτσι. 99,7. Λοιπόν, παραμένει η διαφορά. Να το. 99,7. 40,8 δεν έχει αλλάξει η διαφορά. Είμαστε στο 20,7. Έτσι. 20,1. Η διαφορά, λέω, παιδάκι μου. Α, θα με τρελάνει σήμερα. Σταμάτα. Λοιπόν, 40,8. Και 20,1. Ήδη πρωί-πρωί κουράσαμε τον κόσμο μετά τόσο ακόμα και τις υποδιαστολές. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα. Τίποτα, όχι, ίδια είναι. Αυτή είναι η εικόνα. Έχει αλλάξει όμως η συζήτηση από κάτω, στο τι γίνεται, στις αντιδράσεις. Σωστά. Από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το ΠΑΣΟΚ. Και πού το πάω, ότι έχει αλλάξει πλέον και η συζήτηση στην ελληνική οικογένεια, στην ελληνική κοινωνία. Για το τι σκέφτεται. Γιατί τώρα καθόμαστε και κάνουμε αναλύσεις πώς κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Περισσότερη ανάλυση έχει το πώς έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά θα δούμε μετά και τις ψήφους, τα έγκυρα κτλ. Αλλά παλιά τα πράγματα ήταν πιο απλά, αλλά πιο σκληρά. Δηλαδή. Είχες Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Και θα σου δείξω το απόσπασμα της ταινίας «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Ωχ, το ξέρω. Όταν το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ... Δεν θα είχε καλή κατάληξη. Ο έμνηστος ο Σάκης Μπουλάς, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, είναι στην ταινία, υποδίδεται στην ταινία, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Πασοκάρα, χρυσές εποχές. ΠΑΣΟΚ μόνο. Η ταινία είναι το 92. Και κάποια στιγμή, ο Γιάννης Ζουγανέλης, που είναι κουνιάδος του, του αποκαλύπτει τι. Τι? Ότι η μάνα του, ναι, η μάνα του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται. Δες του, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μας κάνουν και μας διαιρούν. Και έρχεται ο Ψωμιάδης παραμονή εκλογών και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω, κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολον 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει, είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας Αντώνη. Ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Τι να έκανα, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο. Της λέω, κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε 3 φορές με το χέρι της και το ρίξε. Αντώνη! Ου! Κλειταμνήστρα, ου! Αντώνη, κλειταμνήστρα! Κλειταμνήστρα, ου! Πατέρα. Βοήθεια! Βοήθεια, κλειταμνήστρα! Κλειταμνήστρα, βοήθεια! Καταλαβαίνεις πώς είχαν τα πράγματα στην Ελλάδα. Μα καταλαβαίνεις. Πού το βρήκες. 1992, η ιστορική ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Έτσι, λοιπόν. Φοβερό. Η μάνα του στελέχους του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει. Είναι δυνατόν να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Αχ, μάλιστα. Πέραν από την πλάκα τώρα, να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη κάλπη. Είπαμε πιθανότατα 25 Ιουνίου. Θα δούμε σε λίγο και το χρονοδιάγραμμα για το τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Έλα, θες να πάμε να βάλουμε στη σειρά. Πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Ξεκίνησε από χθες. Έτσι. Πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Ουσιαστικά τι κάνει εκεί, θα παραδώσει την πρώτη εντολή. Έτσι. Πήρε την εντολή, πήρε, έτσι. Και μετά τηλεφωνικά είπε ότι την παραδίδει την πρώτη διερευνητική εντολή. Δεν θα διαρκέσει και πολύ αυτό, φανταζόμαστε. Έτσι, την παρέδωσε πίσω. Την παρέδωσε το απόγευμα. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε στην συνάντηση όταν παρέλαβε την εντολή, τη διερευνητική εντολή ο κ. Μητσοτάκης και πώς την επέστρεψε το απόγευμα πίσω. Πάμε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή. Και θέλω βέβαια να επισημάνω ότι αν ίσχυε χθες το εκλογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία
η οποία θα ξεπερνούσε τις 170 έδρες. Η χώρα χρειάζεται σήμερα μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας. Και όσο πιο γρήγορα πιστεύω κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, τόσο καλύτερο θα είναι για τη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι η παραλαβή της εντολής. Την παραδίδει το απόγευμα. Σήμερα αναμένουμε την παραλαβή. Στις 11 στο Προεδρικό θα πάει ο κύριος Τσίπρας να παραλάβει τη δεύτερη διερευνητική εντολή. Θα δούμε πότε θα την παραδώσει. Τους πήρε, να μην ξεχάσουμε να τους πούμε ότι, πήρε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς τηλέφωνο ο κύριος Μητσοτάκης. Τους είπε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει περιθώριο σχηματισμού κυβέρνησης. Οπότε την παραδίδω πίσω. Mm-hmm. Το ίδιο φαντάζομαι θα κάνει και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Έχεις το διαδικαστικό, να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Ναι. Πάμε να το δούμε, αν μπορούμε, που έχουμε ετοιμάσει κάποιες καρτούλες. Για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, ολοκληρώνεται η διαδικασία των ερευνητικών εντολών. Τι όμως ολοκληρώνεται? Θα την παραλάβει ο κύριος Τσίπρας, θα την παραλάβει και ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά ολοκληρώνεται όλο αυτό το πακέτο. Αυτό εννοούμε. Ναι, να πούμε μόνο εδώ ότι το Τρίτη είναι λίγο σχετικό, γιατί μπορεί να πάει και Τετάρτη αυτό. Δηλαδή, ναι, σήμερα ότι την παραλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Συνταγματικά να πούμε το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας την παίρνει σήμερα, μπορεί να την κρατήσει για 2-24 ώρες και να την επιστρέψει. Ξέρουμε όμως ότι δεν θα την κρατήσει σύμφωνα με όσα λένε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Θα την επιστρέψει σήμερα. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή να την πάρει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, ή να την πάρει αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έτσι. Και έτσι να ολοκληρωθεί. Και έτσι όλο να ολοκληρωθεί. Αυτό. Έτσι γι' αυτό λέω σχετικό το Τρίτη. Καλά, κάνει και το διευκρινίζει. Okay. Πάμε να δούμε την Τετάρτη. Ναι. Την Πέμπτη. Εκεί. Θα έχουμε το διορισμό της υπηρεσιακής κυβέρνησης και την Παρασκευή. Ναι. Θα έχουμε την ορκομοσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε. Εδώ μόνο παρεμβάλλεται το εξής. Νομίζω στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται ένα συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη μαζεύονται σε τραπέζι και τα λένε. Είναι μια συνταγματική προϋπόθεση όπου η πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να διερευνήσει και το τελευταίο ενδεχόμενο ότι δεν υπάρχει τρόπος να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αυτό να θυμίσω ότι έχει γίνει, νομίζω, και τηλεφωνικά από τον Προκόπη Παυλόπουλο το 2015, όπου τηλεφωνικά πήρε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεται να μαζευτούν. Δεν μαζεύονται. Ίσως και γίνει και έτσι. Λέει. Έτσι μπορεί να γίνει ακόμα και με Skype, που λέμε, τηλεδιάσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς ή ξεχωριστά με τον καθένα να μιλήσει για να διαπιστώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δεν γίνεται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Είναι μια τελευταία προσπάθεια που γίνεται. Διαδικαστική, όπως λες και εσύ. Για να φτάσουμε σε αυτό που λες, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στην υπηρεσιακή κυβέρνηση είπαμε ότι θα ορκιστεί μέσα στην εβδομάδα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες καρτούλες, αν μπορούμε, τι περιμένουμε από εκεί και πέρα. Έχουμε την ορκομοσία της Βουλής και μετά την Δευτέρα έχουμε την διάλυση ουσιαστικά και την προκήρυξη των εκλογών, διότι δεν υπάρχει περίπτωση. Και εδώ πάλι αυτά που σας λέμε, και είναι όπως ακριβώς τα έχει σταγιολογήσει η Χρύσα, παίζουν με συμπλήν ημέρα. Εντάξει, έτσι, ναι, γιατί, είναι σίγουρα. Γιατί εδώ για την ορκομοσία, επειδή χρειάζεται και, ξέρεις, να το πω έτσι, με τις πιστοποιήσεις, συμβούλια επικρατείας κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει μια περίπτωση να φτάσει μέχρι Δευτέρα, Τρίτη αυτό. Οι πληροφορίες λένε ότι η πιθανότητα θα γίνει έτσι. Τότε και την Δευτέρα θα έχουμε τη διάλυση της Βουλής, γιατί θέλουν να γίνουν όλα πολύ γρήγορα. Σωστά. Θα έχουμε την προκήρυξη των εκλογών. Τώρα γράφουμε το 25 Ιουνίου. Είναι η πιο πιθανή ημερομηνία και αυτή που ακούγεται σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ωστόσο, επίσημα δεν την έχουμε αυτή την ημερομηνία. Αλλά από το ρεπορτάζ δείχνει ότι έχουν συμφωνήσει και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων. Λίγο πολύ από το ρεπορτάζ θα ξέρουμε όλα αυτά. Αυτά περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ναι. Έχει τώρα διορισμό πρωθυπουργού, όπου νομίζω ότι πρωθυπουργός μπαίνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτή είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση, έτσι, επί της ουσίας ορίζεται. Εκεί γίνεται στην ορκομοσία πριν που το έθεσες, που έχει γίνει νωρίτερα. Μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω ότι είναι Σαλμάς το όνομα του πρόεδρου της Επικρατείας. Συγχωρήστε με, ο κύριος Σαλμάς. Ναι, όχι, είναι άλλο. Οπότε εκεί πηγαίνουμε, ναι, μην κολλήσουμε σε αυτό. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας πηγαίνει. Διορίζεται η κυβέρνηση, ξεκινούν οι διαδικασίες για τη διάλυση της Βουλής, όπως έλεγες. Τώρα, έχουμε δουλίτσα δηλαδή, ναι, και αυτή και την άλλη εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι η ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος είναι από τη μία πλευρά αυτή η μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου, το 20%. Και οι μεν κοιτούν την διαφορά μπροστά στη Νέα Δημοκρατία, όμως όλα τα φώτα της δημοσιότητας
και της επικαιρότητας πέφτουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Δηλαδή πόσο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να είναι τόσο πολύ πίσω. Και εδώ γίνεται, έχει αρχίσει η συζήτηση. Γιατί δεν ακούσαμε ουσιαστικά να αποδίδουν ευθύνες στους ίδιους. Ακούσαμε να αποδίδουν ευθύνες δεξιά και αριστερά. Εγώ δεν το άκουσα ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Λίγο χτες ο κύριος Τσίπρας είδαμε μια διαφορετική δήλωση. Λίγο. Νομίζω ότι γίνεται και δεν το ομολογούν. Ναι. Έτσι, ότι γίνεται. Η εικόνα όμως που λες είναι αυτή, ότι φταίνει η άλλη. Το Πασόκ, φταίει ο Βαρουφάκης. Χθες συνεδρίασε το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου, το πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαν τη δική τους συζήτηση, τη δική τους ανάλυση, για να φτάσουμε στην δήλωση του κύριου Τσίπρα, όπου τελείωσε και έκλεισε και το σενάριο ότι πρόκειται να αλλάξει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ένας πρόεδρος κόμματος στο εκλογικό κατοστάρι μέχρι τις 25 Ιουνίου. Δεν γίνεται. Βέβαια, γιατί εάν υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξουν μετά εντός του κόμματος, μετά τις εκλογές και ανάλογα το αποτέλεσμα των εκλογών, έτσι. Γιατί μην ξεχνάς ότι ξανά στις 25 Ιουνίου, που είπαμε ότι είναι η πιο πιθανή ημερομηνία, πάμε με άδειες κάλπες. Δεν ξέρουμε τι θα δείξουν. Τώρα θα μου πεις, δεν περιμένουμε και θαύματα και τεράστιες αλλαγές. Mm-hmm. Ποτέ δεν ξέρεις όμως. Ουσιαστικά μιλάμε για άδειες κάλπες. Αυτό ήταν και το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη στους συνεργάτες του, όπως το λες, ότι τελείωσε. Μέχρι τις 25 Ιουνίου είναι άδειες οι κάλπες, πρέπει να ξαναγεμίσουν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Τσίπρας χθες μετά τις συνεδριάσεις και τις συναντήσεις. Οι προοδευτικές δυνάμεις, στις οποίες τίναμε το χέρι της συνεργασίας, καθ' όλη την προεκλογική περίοδο είχαν μέτωπο σχεδόν αποκλειστικά ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες, την ώρα μιας ιστορικής εκλογικής νίκης της δεξιάς, αυτοί πανηγυρίζανε περισσότερο από τους νεοδημοκράτες για την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Στις επόμενες εκλογές έχουμε την ευθύνη πρωτίστως να αποτρέψουμε την προοπτική ενός παντοδύναμου και ανεξέλεγκτου ηγεμόνα πρωθυπουργού. Επί της ουσίας Πασόκ λέει, το Πασόκ δείχνει αυτό. Και τους λέει ότι πανηγυρίσετε περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία την νίκη σας. Έτσι. Και έρχεται η απάντηση από το Πασόκ, να δούμε την κάρτα, τι βγήκε κύριε Τσίπρα, ο πολιτικός σας κατήφορος είναι ανάλογος με τον εκλογικό σας κατήφορο. Έτσι. Ο ελληνικός λαός έστειλε καθαρά τα μηνύματά του και καθίσε φοετάχθη. Σε αυτή τη νέα πορεία αγκαλιάζουμε τις αγωνίες των πολιτών για να υπάρχει ισχυρή προοδευτική δύναμη στην αντιπολίτευση, πραγματικό ανάγχωμα και αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία. Και κάτι λέει για το. Ναι, το κατονόμαζε μάλιστα, το λέει από τη βραδιά των εκλογών ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ο Τσίπρας είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη. Έτσι. Αυτό είναι το σκηνικό πώς διαμορφώνεται. Αλλά καλά είπες ότι το ρίχνουν όλο. Όλο. Δεν φαίνεται να αναλαμβάνουν ευθύνες, δείχνουν το ρίχνουν δεξιά και αριστερά. Κοίταξε, θα σου πω τώρα, δεν φαίνεται, για να μην είμαστε και σκληροί. Γιατί έχουν κάνει και την αυτοκριτική τους το εξής. Λένε ότι η απλή αναλογική δεν. Και είναι αυτοκριτική αυτό. Ότι προσπάθησαν να περάσουν την απλή αναλογική. Δεν λειτουργεί. Και η φωνή που ακούγεται είναι ότι σκάψαμε το λάκκο μας, γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι για απλή αναλογική. Συνεχίζει να μιλάει για προοδευτική συμμαχία ο κύριος Τσίπρας, αλλά αυτό δεν βγαίνει. Αυτή είναι κομμάτι αυτοκριτικής. Δεν τους βγήκε. Έτσι. Τώρα, γιατί δεν τους βγήκε, γιατί τους βγήκε, που θα το δούμε και τις 25 Ιουνίου. Είπαμε ότι ξαναπάμε με άδειες κάλπες. Να δούμε όμως με ποιο κριτήριο ψήφισε ο κόσμος, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Εχθές είχαμε εδώ στο δελτίο ειδήσεων του Open τον κύριο Μαύρο της MRB, όπου μας εξηγούσε πώς πήγε ο κόσμος στις κάλπες, πώς ψήφισε. Και μας λέει, και αυτό που λέγαμε και εμείς πάντα εδώ από την εκπομπή μας, ότι με βάση την τσέπη τους αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν και αυτή είναι η πρώτη τους αγωνία και όχι οι σκυλοκαυγάδες που βλέπαμε τον προηγούμενο καιρό εδώ στην τηλεόραση. Μου έκανε εντύπωση σε αυτή την ανάλυση που έκανε ο κύριος Μαύρος και θα τη δούμε τώρα, σε ένα άλλο κομμάτι της συζήτησης που είχε με τη Ματίνα την Παπαδέα, τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Παναγιώτη Στάθη, ότι υπήρξε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που αποφάσισε πάνω από την κάλπη την τελευταία στιγμή θα ψηφίσει. Ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι το έπαιζαν μέχρι τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη τι θα ψηφίσουν. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δηλαδή κάποια στιγμή θα δούμε και κατά διάρκεια της εκπομπής ηλικίες οι οποίες αποφάσισαν να το πάνω από την κάλπη και θα δεις κάτι 30%, κάτι 40%. Βέβαια, ψηλά, βέβαια. Πάμε να τον ακούσουμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια. Ο κόσμος ψήφισε με βάση ουσιαστικά το τι συμβαίνει στην τσέπη του. Και σε αυτό, δηλαδή στη διοχείριση των οικονομικών του θεμάτων, εκεί επικράτησε και επικρατούσε ήδη από πριν η Νέα Δημοκρατία κατά κράτος. Κάθε φορά που ρωτούσαμε τους Έλληνες για το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση σε σχέση με την ακρίβεια, την οποία εν τέλει ποτέ
δεν πέρασε η ρητορική της αντιπολίτευσης ως εσχροκέρδεια. Η απάντηση του κόσμου ήταν ότι τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά. Όταν όμως ρεαλιστικοποιούσαμε το ζητούμενο, δηλαδή ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας σήμερα, εσείς πιστεύετε ότι τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν περισσότερα όσα μπορούσε ή λιγότερα από αυτά, τότε τα ποσοστά του αθροίσματος των περισσότερων και όσων μπορούσε έφτανε το 40%. Φαινόμενα όπως του κυρίου Κατρούγκαλου ή του κυρίου Φίλη σε θέματα ποντίων ή και της κυρίας Φωτίου πυροδότησαν τα πράγματα πάρα πολύ άγρια. Συγκεκριμένα ο κύριος Κατρούγκαλος με αυτό το οποίο... Που ήταν και προς τη λήξη της προεκλογικής. Ακριβώς, και εκεί δεν υπήρχε χρόνος ούτε για διόρθωση. Και όσο και αν έμεινε έξω ο κύριος Κατρούγκαλος, επικράτησε πάλι η ατζέντα της κυβέρνησης, η οποία έλεγε ότι ο κύριος Κατρούγκαλος είναι μαρτυριάρης σε εισαγωγικά και ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα από πίσω. Θέλω να σας πω ότι ενώ στη Μέση Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία πήρε 40% προς 20%, μέσα στους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ποσοστά των δύο κομμάτων ήταν 55% προς 13%. Pop. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατέρευσε σε αυτό το κοινό ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και πάμε στα social media. Παραδοσιακά θυμόμαστε όλοι ότι τα συντηρητικά κοινά, κοινός της Νέας Δημοκρατίας ή μέχρι πρότινος συντηρητικά κοινά, δεν μπορούσαν να έχουν τοποθέτηση σωστή στα social media, όπου ήταν προνομιακός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, εκ του ηλικιακού τους προφίλ, εκ πολλών πραγμάτων. Αυτή τη φορά τα social media χάθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και κέρδισε η Νέα Δημοκρατία εκεί κατά κράτος. Αυτό συνδέεται και με τις νεότερες ηλικίες, όπου εδώ έχουμε ένα σοκαριστικό έβριμα, όπου όταν αναλύσει κανείς το πώς ψήφισαν οι νέοι άνθρωποι, για παράδειγμα, το πράγμα είναι δραματικό κατά την άποψή μου. Ενώ παραδοσιακά κέρδιζε κατά κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ στις μικρές ηλικίες, στο 17-24 παραδείγματος χάρη, που τώρα έχουμε μέσα εκεί συν 430.000 ανθρώπους που ήταν οι νέοι ψηφοφόροι, η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα είναι 10 μονάδες, δηλαδή 32,5-22,7 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Παλαιότερα, ο opinion leader, κάθετος αρχηγός της οικογένειας, ήταν ο μπαμπάς, ο οποίος ό,τι έλεγε την ώρα του οικογενειακού τραπεζιού, σε εισαγωγικά, ήταν νόμος. Ρωστό. Γιατί εκείνος ήξερε. Σήμερα, ο opinion leader, μέσα στο οικογενειακό χώρο, είναι οι νέοι άνθρωποι, όπου όταν πάει να ψελίσει κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας κάτι, οι νεότεροι άνθρωποι λένε, μα τι λες τώρα, εγώ διάβασα εδώ και εκεί και εκεί τα εξής δεδομένα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ο νέος. Άρα δεν είναι τυχαίο κοινό οι νέοι άνθρωποι, δεν είναι μια μοντερνιά, είναι κάτι πάνω από αυτό. Αχ, είναι αυτό που λένε στο τέλος, ήθελα να πω και μου βγήκε έτσι αβίαστα για αυτό που είπε ο κύριος Μαύρος, να αγιάσει το στόμα σου κύριε Μαύρο μου, ότι οι νέοι δεν είναι μια μοντερνιά. Δεν είναι ότι πετάς ένα βιντεάκι στο TikTok, βάζεις και κάτι στο Instagram, πετάς και μία ατάκα στο Twitter και τελείωσε. Και νομίζω ότι έτσι θα τους προσεγγίσεις και θα τους πείσεις. Γιατί αυτοί οι νέοι, η εικόνα που έχουμε συνήθως στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για νέους, στο μυαλό μας είναι η παραλία, η Μύκονος και κάτι τυπάκια που είναι αραχτά και βλέπουν τηλεόραση. Όχι, δεν είναι οι έτσι. Οι νέοι ψάχνουν για δουλειά, δεν βρίσκουν δουλειά, θέλουν να σπουδάσουν, δεν βρίσκουν λύσεις σπουδών, φεύγουν για το εξωτερικό. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά χρόνια ακόμα στην πολιτική ζωή για να το συνειδητοποιήσουμε έτσι. Εδώ, στην Ελλάδα, καλά το είπε ο Δημήτρης Μαύρος, αντιμετωπίζουμε τους νέους ως μοντερνιά. Ποιος σας είπε, ρε παιδιά, ότι όλοι οι νέοι ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με το TikTok και ότι είναι κάτι, να το πω έτσι, κάτι βλαμμένα που κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στο κινητό τους. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Και αυτά τα παιδιά έχουν ανησυχίες για το πώς θα τους ξημερώσει αύριο η μέρα, για το πώς θα βρουν μια δουλειά. Ρε Χρυσά, θεωρούμε ότι αν πω μια εξυπνάδα στο TikTok, ας πούμε, που εντάξει, χαριτωμενιά είναι. Και εμείς θα το δούμε το TikTok και εμείς θα μαζέψουμε στο Instagram. Έλα τώρα. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό είναι οι άνθρωποι, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, είδαμε πριν την ερμηνεία που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην εκλογική ήττα, αποδίδοντας τις ευθύνες στην αποτυχία να δημιουργηθεί μια προοδευτική συμμαχία. Μίλησαν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όμως και πολλές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Τσίπρας είπε: «Παιδιά, δεν βρέχει. Μας έφτυσαν». Ήταν σκληρός ο Γιώργος Τσίπρας. «Δεν βρέχει. Μας έφτυσαν».
Άλλοι μίλησαν για την ενδοσκόπηση που πρέπει να γίνει και το άμεσο ξεκαθάρισμα. Είδαμε και την κυρία Κασιμάτη, θα δούμε και τον κύριο Πολάκη. Πάμε να τους δούμε όλους όπως τους έχουμε συγκεντρώσει. Το γεγονός ότι δεν φαινόταν να υπάρχει συνεργασία, δυνατότητα συνεργασίας, όπως την αποποιήθηκαν τα κόμματα τα υπόλοιπα, ήταν πρόβλημα. Πρόσωπα, συναντάει. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση περί προσώπων, γιατί θεωρώ ότι τα ζητήματα είναι πάντα πολιτικά. Η συνολική ήττα είναι βαριά. Χρειάζονται γρήγορες κινήσεις, ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό ξεκαθάρισμα και συνολική ανασυγκρότηση για να προχωρήσουμε. Θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα. Η περίοδος της παιδικής χαράς τελειώνει με ένα χαστούκι. Μας έφτισαν, δεν βρέχει. Το χαστούκι είναι η τελευταία ευκαιρία να σοβαρευτούμε. Η δεύτερη ευκαιρία που μας δόθηκε με το 32% του 2019 δεν υπάρχει πια. Την κατασπαταλήσαμε τόσο που χειρότερα δεν γινόταν. Πολλούς από εμάς δεν θα μας ήξερε ούτε ο θηρονός της πολυκατοικίας μας αν δεν ήταν ο Τσίπρας. Την εννοηθήκαμε. Δεν είναι τυχαίο που οι πολέμοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν λυσάξει να παραιτηθεί ο Τσίπρας, να φύγει, να σβήσει, να εξαφανιστεί από τον χάρτη, γιατί αυτό του συμφέρει. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βγει πιο δυνατός από ποτέ μετά την ήττα και θα την ξαναφέρει την αριστερά στην εξουσία και δίπλα του θα σταθούμε όλοι εμείς. Κάρτα, τώρα καρφιά. Τι κάνεις, μούτρα, σήκω σου. Από χθες είσαι έτοιμη με τις κάρτες σου, έτσι. Κυκλοφορείς με κάρτες στο σταθμό που πήγαινε. Έλα. Για πάμε να δούμε. Για σήκω λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε μία κάρτα τώρα. Εδώ βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές, δηλαδή για το πώς ψήφισε ο κόσμος. Και δες εδώ στα Δωδεκάνησα. Είναι, όχι, εδώ είναι οι μεγαλύτερες διαφορές. Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει. Πρωτοφανείς διαφορές είναι αυτές. Βλέπουμε και μία μεγάλη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, βέβαια. Κοίταξε να δεις. Δωδεκανήσου, έτσι, είναι 35, mm-hmm. 35% Νέα Δημοκρατία και, όχι, το 19 είναι 35 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και το 19 ήταν 11,6. Πολύ μεγάλη διαφορά, ε. Έτσι, κοίταξα να δεις τι γίνεται τώρα. Μάλιστα, Λακωνία 34,6 το 23, πριν όπου, από... Λακωνία είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα. Στη Λακωνία, έτσι. Η διαφορά ήταν... Όχι, 35,5. Α, μιλάμε για μεγάλα ποσοστά. Έχει ενδιαφέρον η κάρτα. Στις Σέρες 32,2 και η διαφορά ήταν 24,8. Εδώ πρέπει να σταθούμε. Εδώ, γιατί μιλάμε για τις Σέρες, για το καυγά που... Καυγά. Τι είναι τέλος πάντων όλη αυτή τη φασαρία που έχει ανακύψει μετά την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί είναι η υποψηφιότητα του κυρίου Καραμαλή. Εκεί κατέβηκε ως υποψήφιος, κράτησε μάλλον την έδρα ο κύριος Τσίπρας. Εξελέγει ο κύριος Καραμαλής, μάλιστα το γιόρτασαν εκεί, το βλέπαμε χθες, αλλά εδώ είναι θέμα που αποτέλεσε πολύ μεγάλο κομμάτι της συζήτησης. Πήρε πολύ μεγάλο κομμάτι της συζήτησης ότι μετά την τραγωδία των Τεμπών, με τον κύριο Καραμαλή εκεί. Ο κύριος Καραμαλής άρρωσε εκεί, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας έχασε ακόμα και στο χωριό του, ρε παιδί. Ναι, σε εκείνη την περιφέρεια που έχει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις Κυκλάδες να δούμε τη διαφορά. Τώρα είναι στις 31 μονάδες, 15 μονάδες ήταν το 19. Mm-hmm. Στην Αλφα Πειραιώς, και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι 30 μονάδες διαφορά και το 14 ήταν, και το 2019 ήταν 14 μονάδες. Στην Ανατολική Αττική 27,9, ενώ το 19 ήταν 13,5. Και στην Καβάλα αγγίζει σχεδόν τις 30 και εδώ με 27,5 και τότε ήταν 16,3. Στο βόρειο τομέα, στο Β1, 27,3 και τότε ήταν 17,6. Πάμε να δούμε και την επόμενη καρτούλα μας, αν μπορεί το κοντρόλ να μας βοηθήσει, για να δούμε και τις υπόλοιπες διαφορές. Και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλα ποσοστά, 25-26% σε Φωκίδα, Χίο, Καρδίτσα, Πειραιά. Περίμενε, στοιχείο εδώ πάλι πρόσφυγε, γιατί έχει τη σημασία. Στοιχείο έχει πάλι το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα, δεύτερο κόμμα ήταν είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στην Καρδίτσα, που πάλι αποτέλεσε αντικείμενο κουβέντα στην ημέρα των εκλογών, 26,5 ενώ ήταν 14,5. Έχει άλλη μεγάλη διαφορά. Όλες αυτές. Είναι όλες αυτές είναι τεράστιες διαφορές τώρα. 25 και 24 είναι πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Έχουν αυξηθεί, βλέπεις, η απόσταση. 17 στη Θεσσαλονίκη βάζω τώρα εδώ. Η 17,9 ήταν γιατί πήγε 24,9. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Σημαντικές περιφέρειες αυτές. Πάμε να δούμε και τις έδρες των κομμάτων. Θες για να δούμε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις έδρες των κομμάτων, πόσο συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία με την ενσωμάτωση στο 99,7, όπως είπε και πριν ο Μάνος. Έχει 146 έδρες η Νέα Δημοκρατία.
71 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ, 41 έδρες το ΠΑΣΟΚ, 26 το ΚΚΕ και 16 έδρες η Ελληνική Λύση. Αυτή τη Βουλή θα δούμε για μία ημέρα. Για μία ημέρα, σωστά. Αυτή τη Βουλή θα δούμε για μία ημέρα, γιατί έλεγε πριν η Χρύσα, Κυριακή, άντε Δευτέρα, θα ορκιστεί η νέα Βουλή για λίγες ώρες, για μία ημέρα και θα έχει αυτή τη σύνδεση. Έτσι. Και έλεγε τι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι αν είχαμε πάει σε εκλογές με την ενισχυμένη λογική αναλογική, που θα πάμε στις 25 Ιουνίου, θα είχαμε γύρω σε 160 με 170 έδρες, της είπε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί οι κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έμειναν εκτός και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι δεν τα κατάφεραν σε ό,τι αφορά αυτή τη φορά, αυτή την κάλπη. Ξεκινούμε από τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, τον πρώην Υπουργό, και τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Επίσης πρώην Υπουργό. Παιδιά, πρώην εδώ μιλάμε, κύριε. Περίμενε τώρα, εδώ μιλάμε για ένα βατερλό εκλογικό. Το λέω με την έννοια ότι έχουν μείνει πολύ πολύ βαριά ονόματα για το ΣΥΡΙΖΑ εκτός. Ο κύριος Ξανθός, να θυμίσουμε ότι ήταν Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Κουρουμπλής είχε πέρασει Υπουργός Εσωτερικών, πρώτος τάξης Υπουργός. Έτσι. Πέρασε υπουργό εμπορική ναυτιλία μετά. Ναυτιλία, αν δεν κάνω λάθο, έχει δίκιο, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολύ πολύ βαριά ονόματα μένουν εκτός. Και ο κύριος Φιλής. Βεβαίως, θα τον δούμε σε λίγο. Τον κύριο Βίτσα έχουμε ετοιμάσει, ναι, πρώτο. Τον κύριο Σταθάκη στα Χανιά. Περίμενε και εδώ έχει ενδιαφέρον. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Βίτσας. Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Σταθάκης. Παιδιά, μιλάμε για υπουργικό, ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε. Εδώ βγήκε πρώτος ο κύριος Πολάκης, να πούμε, στα Χανιά, με πολύ πολύ μεγάλη διαφορά από τον κύριο Σταθάκη. Και εδώ τα κορυφαία ονόματα, όπως είπες. Ο κύριος Κατρούγκαλος, βέβαια, που δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ξέραμε ότι απομακρύνθηκε. Και έχει μείνει και ο κύριος Φίλης. Και ο κύριος Φίλης και ο κύριος Κουρλέτης. Επίσης, ο κύριος Κουρλέτης, υπουργός περιβάλλοντος. Περιβάλλοντος, νομίζω. Νομίζω έχει πέρασει υπουργός περιβάλλοντος. Και ο κύριος Φίλης, υπουργός παιδείας. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που μείνει εκτός, έτσι. Και μην ξεχνάς και τον κύριο Ζαχαριάδη, που ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο πακέτο μας, να δούμε ποιοι μένουν εκτός από το ΠΑΣΟΚ, γιατί και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτο όνομα που βλέπουμε είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ναι. Είχε θέσει και υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μην το ξεχνάμε και αυτό. Εκτός όμως μένει και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Κάτι που δεν το περιμέναμε αυτό. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Ο Ανδρέας Λοβέρδος μένει εκτός. Πολύ σωστά είπες ότι είχε θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, υφίσταται η εκπεφρασμένη άποψή του για συνεργασία κυρίως με τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα. Αυτό του στήχησε, λέει. Δεν ξέρω αν του στήχησε αυτό, αν οι κομματικές γραμμές, γιατί όλα αυτοί οι συσχετισμοί παίζουν το ρόλο τους. Και κύριος Κανδαλίδης, όπως πολύ σωστά λες, πρόσωπο το οποίο κυριαρχούσε στην Αλφα Αθήνας εδώ και δεκαετίες, έτσι. Ναι, 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 ήταν πρώτος για πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τώρα ποιος πήρε τη θέση του κυρίου Λοβέρδου. Μπαίνει η κυρία Μιλένα Αποστολάκη μέσα, με μεγάλη διαφορά στις ψήφους. Και ο κύριος Γερουλάνος είναι από τα στελέχη που εκλέγονται. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο δυνατά που συγκεντρώσαμε. Ναι, σωστά. Νέα Δημοκρατία έχεις που μένουν απ' έξω, γιατί μένει από τη Νέα Δημοκρατία ο παλαιότερος κοινοβουλευτικός, σε πληροφορώ, ναι, που είναι ο κύριος Τραγάκης, όπου είναι ο παλαιότερος κοινοβουλευτικός από όλα τα κόμματα. Είναι, εκλέγεται από το 77, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Έχεις δίκιο, πάντως, ναι, ναι, ναι. Και μένει εκτός ο κύριος Τραγάκης. Είναι πιο παλιός, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνουμε, γιατί έχει περάσει η ώρα. Μικρό όμως. Τόσο δα. Πάμε να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί βλέπω ήδη τα μηνυματάκια σας είναι πολλά. Γι' αυτό κρατάμε εγώ το τάμπλετ που μου φωνάζει ο Μάνος. Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στην Κατερίνα, στον Αλέξανδρο, στο Γιώργο, στο Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους σας, η Ζωή που είναι φίλοι μας καθημερινή. Όλοι έτσι σχολιάζουν τα εκλογικά αποτελέσματα και θα τα δούμε μαζί. Έχουν και πολλά ερωτήματα για το Σπύρο το Φρεμεντίτη. Ήδη συγκεντρώνει κάποια από αυτά και θα τα απαντήσουμε. Μην ξεχνάτε, ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr είναι οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πολύ μεγάλο δώρο. Το νέο Citroën C3, η έκδοση U αξίας 17.500 ευρώ με πολύ πολύ χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Με ESP ASR εξαίρεση, ακούς ηλεκτρικούς και θερμαινόμενους καθρέφτες, ηλεκτρικούς, ηλεκτρικούς και θερμαινόμενους.
αναμενόμενους καθρέφτες, με οθόνη αφής, μια μεγάλη οθόνη αφής 5 ίντσων και πολλά άλλα. Μπορείτε να το διεκδικήσετε τηλεφωνώντας το 14800 να αφήσετε το όνομα τεπώνυμό σας. Εναλλακτικά στέλνετε και ένα μηνυματάκι open και ενώ και ξανά αποστολή στο 14800. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτά. Ψάχνω, γράφω εδώ, διαβάζω, προσπαθώ λίγο να φτάσω τις γνώσεις σας. Για ποιο πράγμα? Σας ακούω εδώ, λέτε για τη σκόνη την Αφρικανική. Ο ένας διαβάζει εργαστήρια, πού τα διαβάζει. Την τουλούζει, παιδάκι μου, την τουλούζει. Ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί και εγώ. Είμαι ενημερωμένος. Κάθε πρωί δηλαδή. Είμαι ενημερωμένος, διαβάζω πάντα τα αποτελέσματα των έρευνων που κάνει το εργαστήριο της τουλούζης. Να μην ξέρουμε τι γίνεται με την Έτνα. Αφού εξεράγει. Και λέει τι σκόνη. Πρώτη φορά είναι. Και η απάντηση του κλέρχου ποια ήταν. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Αφού στα πάμε τώρα, τι θέλουμε. Έλα, πάμε. Έλα, τώρα να σα ξαναπεί να έχει. Δεν μα έφτανε η Αφρικανική σκόνη. Έρχεται και από την Έτνα. Έρχεται και η Αφρικανική σκόνη, έρχεται και η ηφαιστειακή τώρα σκόνη. Ναι. Από την Έτνα. Βλέπουμε εδώ βέβαια την εντυπωσιακή έκρηξη. Τώρα τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, επειδή τυχαίνει τα βαρομετρικά χαμηλά να μα έρχονται από τι ακτέ τη Βόρεια Αφρική και περνάνε και από τα νοτιότερα τμήματα τη Ιταλία. Άρα λοιπόν οι ποσότητε τη ηφαιστειακή σκόνη έρχονται και προ τη χώρα μα. Να πούμε βέβαια ότι αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν μακροπρόθεσμα το κλίμα και οι μελέτες θέλουν ηθιούχες ενώσεις όπου περιλαμβάνονται σε αυτές τις ηφαιστειακές εκρήξεις δύναται στο μέλλον να βοηθήσουν στο να εξισορροπηθεί αυτό που λέμε η κλιματική αλλαγή. Μωρ, πες δηλαδή, τα μας απλά τώρα και εσύ δεν τα καταλαβαίνω. Λέει ένα παιδάκι μου ότι αυτό που βγάζει δηλαδή, αυτή να... η τέφρα, ρε παιδί μου, έχει θείο και... μέσα. Μπράβο. Ναι, έχει... αυτό δεν μας επηρεάζει την υγεία μας τώρα. Σαφώς έχει επιδράσει. Βέβαια, δεν είναι μεγάλες οι ποσότητες που έχουν έρθει. Καλά, εντάξει, ναι. Σε αντίθεση βέβαια με τις περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο ηφαίστειο. Αλλά όταν έχουμε αυτές τις ηφαιστειακές εκρήξεις, μελλοντικά αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή και ανεβαίνει η θερμοκρασία, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να εξισορροπηθεί από τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Α, βοηθάει δηλαδή. Μπράβο, να οδηγηθούμε δηλαδή προς την ψύξη, να πέσει δηλαδή η θερμοκρασία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα έχουμε βέβαια έτσι μεγάλη συχνότητα ηφαιστειακών εκρήξεων. Ότι βάζουμε την Έτνα και βγάζει συνέχεια. Εντάξει, ναι. Κατά κάποιο τρόπο είναι το αντίδοτο της κλιματικής αλλαγής, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, με πήγατε πολύ επιστημονικά και εγώ ήθελα να σας ξεκινήσω διαφορετικά. Εδώ, κοίτα, ο άλλος βγάζει τη σκόνη, την ηφαιστειακή σκόνη. Αυτό δεν είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, έτσι. Από τη μία, εμείς βγάζουμε την αφρικανική σκόνη, εκεί βγάζουν την ηφαιστειακή σκόνη. Την ηφαιστειακή σκόνη. Ναι. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, να πούμε για τη σημερινή μέρα. Για σημερινή μέρα. Εγώ ερχόμουν εδώ γεμάτη χαρά να μου πεις με τι καιρό θα πάμε στις επόμενες κάλπες. Δεν θα το πάμε τόσο μακριά. ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει την ημερομηνία που θα γίνουν οι κάλπες. Είναι 25 τελικά, 25 Ιουνίου ή θα πάμε μέσα στον Ιούλιο. Απάντα. Τα πάμε. 25 Ιουνίου. Άμα είναι 25 Ιουνίου, τότε λοιπόν αυτό το δούμε. Καλό ο καιρό θα είναι. Κατά πάσα πιθανότητα, είτε Ιούνιο είτε Ιούλιο, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε στατιστικά είναι ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε κάτι το ακραίο. Αλλά βέβαια. 33-35, είναι πολύ 33-35. Θα είμαστε και πάνω από του 30 βαθμού. Μιλάμε για τέλη Ιουνίου. Ήδη προσεγγίζουμε 28 και 30 βαθμού σε κάποιε περιοχέ όταν έχουμε και την έντονη επίδραση τη ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά βέβαια αυτά θα τα δούμε μέρα με την ημέρα, γιατί όπω είπαμε. Λέει ο Μάνο για υψηλέ θερμοκρασίε, δεν τον ακούσε. Ξεκινάμε με 18 και 20 βαθμού τώρα νωρί το πρωί, α πούμε στην Αττική. Αλλά βέβαια φέτο είπαμε ότι ο χειμώνα έχει πάει λίγο πίσω και έχουμε έτσι αυτόν τον άστατο καιρό που δημιουργεί και τι συννεφιέ και τι βροχέ. Πόσο θα κρατήσει. Να αφήσουμε λοιπόν λίγο τώρα την κάρτα να κυλήσει για να δούμε πώ κινήθηκε η χθεσινή ημέρα. Θα παρατηρήσουμε ότι παρά ότι είχαμε γενικά καλές θερμοκρασίες, βλέπετε προς την περιοχή της Θράκης κοντά στους 25 βαθμούς, 23 με 24 βαθμοί Κελσίου προς την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, δεν απουσίαζαν βέβαια και οι βροχές κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών, οι οποίες ήταν περισσότερες, κυρίως εδώ προς την περιοχή της Πελοποννήσου, της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου, μεγαλύτερος εδώ όγκος του νερού. Προσεγγίσαμε τους 15 με 25 περίπου τόνους αναστρέμα. Και βλέπετε βέβαια ότι όσο πιο ανατολικά πηγαίνουμε προς τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, αρχίζει και καθαρίζει ο χάρτης μας, με τις θερμοκρασίες βέβαια να επιμένουν κοντά στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα είναι το καιρικό μοτίβο που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Μπόρες δηλαδή και τοπικές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες και γενικά υψηλές θερμοκρασίες προς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πάμε θα ξεπεράσουμε και τους 27 βαθμούς Κελσίου, βεβαίως. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, με την αστάθεια να επιμένει και τη θερμοκρασία βέβαια να παρουσιάζει έτσι μια μικρή άνοδο, ιδιαίτερα προς τα πιο νότια τμήματα. Αναμένεται να κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βλέπουμε και στον χάρτη μας σήμερα λοιπόν Τρίτη. Θα έχουμε βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, δηλαδή προς το ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο και προς την περιοχή της Κρήτης μας. Στον αντίποδα,
στον υπηρετικό κορμό της χώρας μας η μέρα. Θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες και λίγες συννεφιές. Προς το απόγευμα όμως θα συναντήσουμε και στα υπηρετικά μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι τα φαινόμενα αυτά σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και από έντονους κεραυνούς. Ενώ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της αστάθειας, οι άνεμοι είναι δυνατόν να αλλάζουν απότομα διευθύνσεις και να ενισχύονται. Και μιας βέβαια και μιλάμε για τους ανέμους, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι στο Αιγαίο θα επικρατήσει ο βοριάς, ιδιαίτερα προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματά του, με τις εντάσεις του στα 5 τοπικά ακόμη και 6 μποφόρ. Μέσα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πλύνουν από διάφορες διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει για άλλο ένα 24ωρο σε αρκετές περιοχές τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και για τον ομό Αττικής. Για σήμερα λοιπόν Τρίτη ξεκινάμε με λίγες συννεφιές. Προς το απόγευμα οι συννεφιές θα αυξηθούν, οπότε και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε μπόρες ιδιαίτερα στα πιο βόρεια τμήματα του νομού, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στον Κυθερώνα, την Πάρνηθα αλλά και την Πεντέλη. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με τις εντάσεις τους στα 4 με 5 και προς τον νότιο Ευωϊκό ακόμη και 6 μποφόρ και θα δούμε βέβαια τη θερμοκρασία να προσεγγίζει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης. Να κινηθούμε και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μας και εδώ η μέρα ξεκινά με λίγες συννεφιές. Προς το απόγευμα οι συννεφιές θα αυξηθούν, οπότε και θα συναντήσουμε και εδώ μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές δεν θα προβληματίζουν. Θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Παρ' όλα αυτά, όταν εκδηλώνονται οι καταιγίδες, όπως είπαμε βέβαια και στην αρχή του δελτίου μας, είναι δυνατόν οι άνεμοι να ενισχύονται απότομα. Άρα λοιπόν αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας, με τον υδράργυρο να βρίσκεται κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι στο εσωτερικό της πόλης. Και να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Έχουμε βάλει λοιπόν τον χάρτη των αερίων μαζών. Θα παρατηρήσουμε σιγά σιγά και καθώς θα εστιάσουμε προς τη χώρα μας, ανεβαίνει μια αρκετά θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Ο μεγαλύτερος όγκος όμως αυτής της θερμής έτσι αέριας μάζας, η μεγαλύτερη ένταση αυτής της θερμής εισβολής θα εκτονωθεί προς τα πιο έτσι νότια θαλάσσια τμήματα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η θερμοκρασία ναι μεν θα παρουσιάσει άνοδο τις επόμενες ημέρες, παρόλα αυτά όμως η αστάθεια θα δηλώνει και πάλι το παρόν κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Άρα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή η μέρα μπορεί να ξεκινά με καλές καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα θα έχουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά, και η θερμοκρασία μέρα με την ημέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και όπως έχουμε σημειώσει στον χάρτη μας, από την Πέμπτη και στη συνέχεια θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου για τα πιο ανατολικά και νότια τμήματα. Επομένως η αστάθεια επιμένει, ανεβαίνει όμως ταυτόχρονα και η θερμοκρασία. Να είσαι καλά, Κλέαρχε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε. Να είσαι καλά. Έλα, Γιώργη. Φύγε ή έλαση. Φύγε ή έλαση. Πάρε τάμπλετ. Πάρε τάμπλετ, δώσε εφημερίδες. Δώσε τάμπλετ. Εφημερίδες. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα νέα που λέει. Για όλα αυτά είναι ξανά οι άλλοι. Έκλογες 2023 στο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν να μην καταλαβαίνουν. Ο Τσίπρας επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ και το κατηγορεί για τη συντριβή του κόμματός του. Αρνείται να κάνει αυτοκριτική λίγες ώρες μετά την ταπεινωτική ήττα της Κυριακής. Καμία απολογία στις συνεδρίες του εκτελεστικού γραφείου που κύλησε σε ήρεμους τόνους. Στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη η στόχευση της δεύτερης θέσης. Πόσο εφικτή είναι, πώς απαντούν στον Αλέξη Τσίπρα, από πού κινδυνεύει η Χαριλάου Τρικούπη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Στη Νέα Δημοκρατία, ποιο είναι το διακύβευμα της δεύτερης κάλπης. Πού βάζουν τον εκλογικό πύχη για την αυτοδυναμία, γιατί στην Πειραιώς μιλούν πλέον για 180 βουλευτές. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει η αγωνία, έτσι. Υπάρχει αγωνία το πώς οι 20 μονάδες διαφορά χαλαρώνουν το εκλογικό σώμα. Δηλαδή, ότι σε πολλούς λέει ότι... Ξέρεις κάτι, αφού είναι 20 μονάδες η διαφορά, μωρέ, τι να πάω να ψηφίσω. Αυτός είναι ο φόβος της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάστε επίσης, οι πρωτιές, τα ρεκόρ και τα ναυάγια της κάλπης. Τι σημαίνει το 16% που συγκέντρωσαν τα εκτός βουλής κόμματα. Μούντις στα νέα, θετικό πιστωτικό γεγονός το αποτέλεσμα. Ξέσπασμα στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα. Είχε χθες κρυκτική άνοδο το χρηματιστήριο. Πώς ευνηδιάστηκε ο ξένος τύπος από το αποτέλεσμα. Άλλα θέματα της εφημερίδας αντικειμενικές. Έρχονται ανατροπές στις τιμές των ακινήτων. Σε ποιους δήμους και με ποιον τρόπο. Τουρκία. Ο Σινάν Ογάν στηρίζει Ερντογάν.
τον Ιούλιο ειρηνευτική διάσκεψη για το Ουκρανικό, συνταξιούχοι, αναδρομικές αυξήσεις για όσους εργάζονται, θα αφορούν 40.000 δικαιούχους. Για ποιον λόγο θα τους δοθεί η επιστροφή, η οποία θα είναι μόνιμη. Αναλυτικά παραδείγματα ανά έτη εργασίας. 2006-2010, ποινική δίωξη κατά 10 στελεχών της ΕΑΒ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, πρόστιμο 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Facebook. Και κινηματογράφος, ένα φιλμ νουάρ από τη Γαλλία στις Πέτσες. Πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Μάχη για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Ξεκίνησαν τα πρώτα πυρά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με φόντο τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ολοταχώς για εκλογές στις 25 Ιουνίου. Απέρριψαν παλιά φρουρά και ΣΤΑΡ θετικές επιδόσεις για τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για τις πληρωμές, δες εδώ ενδιαφέρον. Οι νέοι προτιμούν τα μετρητά, λέει. Φαίνεται παράδοξο, αλλά σύμφωνα με μία έρευνα, το 21% των νέων ηλικίας 18-24 ετών χρησιμοποιεί κυρίως μετρητά για τις συναλλαγές, έναντι του 13% των ηλικιωμένων άνω των 65 που προτιμά τις κάρτες. Στήριξη του Ογκάν στον Ερντογάν και κλιματική αλλαγή. 2 εκατομμύρια θανάτους και 4,3 δολάρια κόστος είχαν την τελευταία πεντακονταετία τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αναφέρεται σε έκθεση του ΟΗΕ. Πολύ ενδιαφέρον. Χέρι βοηθείας από φοιτητές ιατρικής στα νησιά και πρόστιμο 1,2 δις ευρώ στο Facebook. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο που λέει, με συγχωρείτε, ο ιστορικός θρίαμβος Μητσοτάκη και η στρατηγική για τις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Τα γαλάζια ρεκόρ και η αυτοδυναμία. 152.000 ψήφους κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, 600.000 έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλες νίκες και στα πρώην κάστρα του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα καμπάνια, οι περιοδίες και η συνταγματική αναθεώρηση. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σάρωσαν σε σταυρούς. Με τεκλογικό ράλι σε ομόλογα και χρηματιστήριο. Εδώ δίπλα θα πάμε. Καμία αυτοκριτική από Κουμουνδούρου. Ξεκίνησε ο πόλεμος Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Έχασε ακόμα και στο χωριό του το Αθαμάνιο Άρτας. Η ομολογία Γιώργου Τσίπρα και η εσωκομματική κρίση. Ήταν χαστούκι, μασεύτησαν, δεν βρέχει. Καταγγελία σοκ κομματικού στελέχους. Το τουρκικό προξενείο και η νίκη ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη. Ενδιαφέρον έχει αυτό, το δούμε μετά. Και εδώ, ασανσέρι βάσεις σε στρατιωτικές αστυνομικές σχολές. Οι αριθμοί εισακτέων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η εφημερίδα των συντακτών λέει αντίβαρο στον ανεξέλεγκτο ηγεμόνα. Οι δύσκολες εξισώσεις που καλείται να λύσει η Κουμουνδούρου σε ένα μήνα. Η ικανοποίηση σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, ακροδεξιά επέλαση στη Μακεδονία, το γαλατικό χωριό της Ροδόπης, το ΜΕΡΑ25 και η εξωκοινοβουλευτική αριστερά, το κοινωνικό μπλοκ που απογείωσε την Ουδού και έκρηξε εφορία σε χρηματιστήριο και αγορές. Παρόν δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας για την επόμενη κάλπη με στόχο μια ισχυρή αντιπολίτευση. Πάμε πάνω δεξιά. Ευρωπαϊκά συνδικάτα, δεν φταίει η έλλειψη δεξιοτήτων για τις κενές θέσεις εργασίας. Αμερικανική οικονομία, περικοπές εις βάρος των φτωχών στο παζάρι του χρέους. Και Ουκρανία, αερομαχίες δυτικών συμμάχων για τα F-16 στον Ζελένσκι. Τουρκία, ο Ογκάν ψηφίζει Ερντογάν. Ο ακραίος εθνικιστής Σίναν Ογκάν προέτρεψε δημόσιο τους ψηφοφόρους του, το 5,17% από τον πρώτο γύρο, να ψηφίσουν τον Ερντογάν, κάτι που το λέγαμε κιόλας ότι πιθανότατα έτσι θα γίνει. Ναι. Πάμε τώρα στην απογευματινή που λέει «Ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τη μόνη, η Κεντρική Επιτροπή αύριο για την Πανολεθρία, μένει μέχρι να φύγει ο Τσίπρας που ρίχνει τις ευθύνες σε όλη την άλλη αντιπολίτευση, σε ανοιχτή σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ». Το πρώτο χαστούκι από τον συνεπώνυμο εξάδελφο. Μασεύτησαν, δεν βρέχει. Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ της γκρίνιας μετά το αρχικό μούδιασμα από συντρόφους και στελέχη. Από κάτω δεν εκλέχθηκαν και 9 πρωτοκλασάτη. Είναι αυτή που λέγαμε, η μάχη του Σταυρού. Ποιοι τα κατάφεραν, ποιοι μένουν εκτός και ποιοι ελπίζουν στη δεύτερη Κυριακή. Οριστικό, 25 Ιουνίου η τελική αναμέτρηση. Ο Μητσοτάκης επέστρεψε χθες την εντολή, την οποία θα πάρει σήμερα ο Τσίπρας, την Κυριακή ορκομοσία των βουλευτών, τη Δευτέρα διαλύεται η Βουλή και προκυρήσονται νέες εκλογές.
Θα πάμε τώρα επάνω, Γιώργο μου. Οι ανατροπές που έφεραν την τεράστια νίκη Μητσοτάκη. Ένα, η ψήφος εμπιστοσύνης από τους νέους 17 έως 24 ετών. Δύο, η στροφή των λαϊκών περιοχών της Αττικής. Οι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις των πέντε κομμάτων. Δημοκρατία. Αντίπαλο στο Πασόκ, ο Τσίπρας επιλέγει πάλι τη λάθος στρατηγική. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει παρόν παρά τη συντριβή και σημαδεύει τον Ανδρουλάκη υπό τον φόβο να έρθει τρίτος στην επόμενη αναμέτρηση. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τους ίδιους. Ούτε τώρα δεν τολμούν να κάνουν αυτοκριτική στην Κουμουνδούρου. Μετά τις δεύτερες κάλπες ή όποιες ισοκομματικές εξελίξεις, βαρύ το κλίμα. 16 σελίδες ειδικό ένθετο, όλοι σταυροί σε όλες τις περιφέρειες για τα κόμματα μέσα στην εφημερίδα. Παρέδωσε την εντολή εκλογές στις 25 Ιουνίου. Ο Μητσοτάκης επιταχύνει τις εξελίξεις, τι είπε τηλεφωνικά στους αρχηγούς, στόχος οι 180 ένδρες. Η ανάλυση της κάλπης, τα κάστρα, η Αττική, η αποτυχία των celebrities και τα ευτράπελα. Ούτε ο κύριος Μηθριδάτης πέρασε μέσα, ούτε η κυρία Δούνια και ο κύριος Γιούρκας Σαϊταρίδης στα Ιωάννα. Πανηγυρίζουν οι ξένοι οίκοι, οι πρώτες αντιδράσεις και η άνοδος στο χρηματιστήριο. Πάμε τώρα. Δες λίγο, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Έγκυρες πηγές, γιατί δημοφιλείς υπουργοί δεν ήθελαν τόσο ευρία νίκη Μητσοτάκη. Ναι, μάλιστα. Πάμε στον ριζοσπάστη. Ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Όλοι στη μάχη. Κουκουέ ακόμα πιο δυνατό, μοναδική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συγκλίνουν με τη Νέα Δημοκρατία στο κοινό αντιλαϊκό τους πρόγραμμα. Γι' αυτό δεν μπορούν να είναι αντίπαλο δέος. Η Αυγή λέει ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρή αντιπολίτευση. Ανασύνταξη για τη μάχη της 25ης Ιουνίου. Μάχη για να αποτραπεί η προοπτική ενός παντοδύναμου και ανεξέλεγκτου ηγεμόνα πρωθυπουργού. Παρόν από τον Τσίπρα, αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν θα εγκαταλείψω ούτε τώρα, ούτε στη μέση μάλιστα ενός δύσκολου αγώνα. Να προστατεύσουμε την πρωταγωνιστική παρουσία της αριστεράς στην πολιτική ζωή του τόπου. Να μην επιτραπεί παλινόρθωση ενός βολικού συστημικού δικοματισμού. Το μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγαλύτερος ενθουσιασμός στη Χαριλάου Τρικούπη από ό,τι στη Νέα Δημοκρατία. 180 βουλευτές για να αλλάξει το Σύνταγμα και να ξυλώσει ό,τι έμεινε όρθιο, ζητά ο Γεωργιάδης. Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην Εστία που λέει «Ο Ράμα εκδικείται την ελληνική μειονότητα με την παράταση της φυλακίσεως Μπελέρη. Στόχος του Αλβανού Πρωθυπουργού, η αρπαγή των περιουσιών. Εκφοβίζει τους κατοίκους της Βορείου Ηπείρου για να υποχωρήσουν στα σχέδιά του». Κόντρα. Ξυπνήστε από το λίθαργο. Ενωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη της ανάκαμψης. Ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τέλος στην καταστροφική στρατηγική των συνεργασιών για να στηρίξει το λαό και να περιορίσει την παντοκρατορία του Μητσοτάκη. Πρόκληση Τσαβούσογλου, ζήτημα κυριαρχίας στο Αιγαίο, θέτει η Τουρκία μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Ηλεκτρονικές απάτες στο SMS που δεν πρέπει να ανοίξετε. Και από τον ΠΟΗ αυστηρή προειδοποίηση για μέτρα λόγω επερχόμενης πανδημίας. Αυτό μας λείπει μόνο. Αισιοδοξία στο ΠΑΣΟΚ για το διψήφιο ποσοστό. Στόχος του Ανδρουλάκη, η δεύτερη θέση στις εκλογές του Ιουνίου. Τώρα θα πάμε στην αυθεμπορική που λέει «Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα έδωσαν οι αγορές. Θετικά υποδέχθηκαν το εκλογικό αποτέλεσμα επενδυτές, χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, ξένοι οίκοι». Κίνημα των Αγίων με τις ευλογίες του Παϊσίου από την Εσπρέσο. Το άγνωστο κόμμα Νίκη που σάρωσε στη Βόρεια Ελλάδα και βρέθηκε μία ανάσα από τη Βουλή. Τα περίεργα των εκλογών με στρίγκ στις κάλπες και έρωτες, μαζί στη ζωή και στη Βουλή ο Ραγκούσης και η κομμότρια της καρδιάς του. Και πάμε τώρα στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Περηφανής Νίκη Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή εντολή για δεύτερη τετραετία. Προσωπικός τρίαμβος του Πρωθυπουργού πάει σε δεύτερες κάλπες για την αυτοδυναμία. Αυτά με τις εφημερίδες, Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και μια και λέμε τώρα για εφημερίδες, να δούμε να πάμε στο διεθνή τύπο, να δούμε τι γίνεται με τις εκλογές. Θέλεις. Βεβαίως, πάμε να δούμε γιατί. Ό,τι θέλεις. Θέλω. Γιατί ήρθαν πάρα πολλοί ξένοι ανταποκριτές εδώ στη χώρα μας. Παρακολούθησαν από το κέντρο τύπου στο Ζάπιο όλη την εκλογική βραδιά. Και για να δούμε πώς τα έχουμε καταγράψει μέσα από το Open.
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis calling the winning margin a political earthquake. Τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών απασχολούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως. Με τα περισσότερα από αυτά να εστιάζουν στο ότι η χώρα θα οδηγηθεί και πάλι στις κάλπες παρά την ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. BBC και Πολίτικο προβλέπουν άστατα αποτελέσματα, σχολιάζοντας ότι παρά το τεράστιο ποσοστό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φαίνεται να σχηματίζει κυβέρνηση εξαιτίας του συστήματος της απλής αναλογικής. The Greeks showed that they want stability, they want one party government and that everything else took second place. A new system was agreed in 2016, which means it's unlikely to result in one outright winning party. Και ο γαλλογερμανικός τύπος σχολιάζει τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί πολιτικού σεισμού, μεταδίδοντας τα exit poll και τα αποτελέσματα και σχολιάζοντας τη μεγάλη διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότεροι από 150 απεσταλμένοι ανταποκριτές και φωτορεπόρτες από 20 χώρες του κόσμου παρακολούθησαν τις ελληνικές εκλογές. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κοινό τους. Κανένας δεν περίμενε τέτοια αποτελέσματα, τόση μεγάλη διαφορά μεταξύ τα δύο πρώτα κόμματα και είμαστε όλοι. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, βασικά. In Griechenland waren heute rund 10 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über ein neues Parlament abzustimmen, darunter viele Erstwähler. Bisher regiert die konservative Partei Nea Demokratia unter Regierungschef Mitsotakis mit absoluter Mehrheit. Herausgefordert wird sie von Ex-Ministerpräsident Tsipras und seiner linksgerichteten Partei Syriza. Según el ministro de Estado, los resultados constituyen una orden clara del pueblo para que Nueva Democracia gobierne en solitario. I think that after the problems that had in the past months with especially with the train accident, I thought that he will have problems and he has achieved very big results. Στο ίδιο μήκος κύματος τα μέσα σε Ιταλία και Ισπανία, που εστιάζουν στη συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Για σήκω τώρα να πάμε στα διεθνή να δούμε τι γίνεται, ρε Χρυσάνα. Το κομμάτι σου, άμα μας κάνεις βόλτα στον κόσμο. Ναι. Να πούμε σε αυτό και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου στα ελληνικά συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το αποτέλεσμα των εκλογών. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Είδαμε λίγο τις εικόνες πριν με τον κλέρχο Μαρουσάκη για το ηφαίστειο της Έτνας. Πάμε να δούμε πάλι τις εικόνες αυτές που είναι εντυπωσιακές. Να πούμε ότι έχει κλείσει και το αεροδρόμιο της Κατάνης στη Σικελία για λόγους ασφαλείας. Είναι μια εικόνα που την βλέπουμε κατά καιρούς. Η Έτνα είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης με ύψος 3.324 μέτρα. Έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Και μας έρχεται και σκονίτσα στην Ελλάδα. Από αυτό. Και μας έρχεται και σκονίτσα στην Ελλάδα. Και τώρα το ερώτημα είναι τι είναι, τι δημιουργεί αυτό το πράγμα. Αυτό το φαινόμενο. Έλαντε, η μεταφορά της κόμισης. Ναι. Μάλιστα. Τι δημιουργεί. Έλαντε. Λοιπόν. Έχω κάτι απορίες τώρα. Ναι, πρωί-πρωί είναι η αλήθεια. Είναι 6 ώρα το πρωί και εσύ έχεις πώς δημιουργεί τη σκόνη ηφαιστειακή. Ναι, έλα, ναι, Χρύσα, πρωί-πρωί, κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στη Μασαχουσέτη τώρα να δούμε πώς ένα 12χρονο αγοράκι πνιγόταν και ξαφνικά η αδερφή του φαινόταν σε ένα βίντεο, μάλλον να πνίγεται στην καφετέρια του σχολείου. Η αδερφή του το εντοπίζει άμεσα και με την λαβή Χάιμλιχ, είναι μια τεχνική πνιγμού αυτή, καταφέρνει να σώσει το 12χρονο αδερφάκι της αμέσως. Εδώ είναι το κομμάτι που δάσκουν στις πρώτες βοήθειες και είναι σημαντικό να το ξέρουμε, έτσι. Δηλαδή, στο εξωτερικό γίνεται Όχι, και στην Ελλάδα γίνεται. Και στην Ελλάδα όχι γίνεται τόσο αυτό. Έντονα. Ναι, γίνεται. Πλέον στις οικογένειες πρέπει να το ξέρουμε αυτό, κυρίως με τα παιδιά, που πιέζεις κάτω λίγο από το θώρακα και πιέζεις προς τα πάνω για να βγάλει ότι έχει καταπιεί κάποιος. Γιατί κατά καιρούς, να σου θυμίσω στην αρχή της χρονιάς, στην Κρήτη, τη γυναίκα με το σουβλάκι, τη θυμάσαι? Ναι. Και πώς έχουν χάσει τη ζωή τους ακόμα από αυτό το πράγμα. Βέβαια. Λοιπόν, εκεί είχαμε τέλος καλό, όλα καλά. Όχι όμως το ίδιο και στην Γουιάννα. Πάμε εκεί για να δούμε. Έχουμε 20 νεκρούς από μια φωτιά που ξέσπασε σε σχολικό κοιτώνα. Τα περισσότερα από αυτά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι παιδιά. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το αίτιο της πυρκαγιάς, ωστόσο μιλάμε για μια μεγάλη τραγωδία και όπως είπαμε τα περισσότερα είναι παιδιά. Έχουμε και πάρα πολλούς τραυματίες,
Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών λένε οι πληροφορίες και τα μέσα ότι ενδέχεται να αυξηθεί. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να δούμε τη Φοντάνα αντιτρέβει, η οποία... Δεν μπορώ, ειδικά με τη Φοντάνα, εγώ έχω θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ακτιβιστές μπαίνουν μέσα και πετάνε ξυλοκάρβουνο, διάλειμμα, πέταξαν αυτό το μαύρο υλικό τέλος πάντων, ναι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κλιματική αλλαγή για ακόμα μία φορά. Δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν πριν μπουν μέσα στο συντριβάνι εκεί οι αστυνομικοί. Ωστόσο μπήκαν μέσα, άνοιξαν πανό, απομακρύνθηκαν βέβαια έγκαιρα, αποδοκιμάστηκαν και από τους τουρίστες και από όσους βρέθηκαν εκεί. Ναι. Και οι περισσότεροι τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους. Μάλιστα. Εκεί είναι πετάνε τα κέρματα, δεν είναι? Δεν έχεις πάει Φοντάνα? Όχι, ρε, εσύ. Ναι, ναι, να πας. Τα κέρματα δεν πετάνε εκεί? Βεβαίως. Και αν πετάξει ένα κέρμα, λένε, ναι, θα ξαναπας. Α, μάλιστα. Εγώ θα τα μάζευα πάντως κάτω από το ξυλοκάρβο τώρα τη διαμαρτυρία. Θα μάζευα γενικά. Μιλάμε για άπειρα λεφτά. Μα γι' αυτό το λέω, θα μάζευα. Λοιπόν, αυτά. 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 Μόνο αυτά. Ναι, αυτά. Έλα, πάμε τώρα στα πολύ πολύ δύσκολα. Πάμε στη συνδέση μας να δούμε την Δήμητρα Σέκη, να δούμε τον Αντώνη Τσολναρά και τον Νίκο Γιαπρακά. Να ξεκινήσουμε από τη Δήμητρα, γιατί έχουμε ένα περιστατικό. Έχουμε έναν νεκρό οδηγό ταξί. Θα μας πει πού και πού τα λοιπά, ναι, η Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Στο Χαϊδάρ, λοιπόν, χθες βρέθηκε ένας ταξιτζής νεκρός, συγκεκριμένα επί της Οδού Ηρών Πολυτεχνείου, κοντά στο αθλητικό κέντρο του δάσους Χαϊδαρίου. Πρόκειται για έναν άνδρα 51 ετών. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε ο άνδρας τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, ίσως να έπεσε θύμα ληστείας, καθώς δεν βρέθηκαν χρήματα στο όχημά του, παρά μόνο το κινητό του. Να σας πω ότι ο άνδρας, δίπλα στον άνδρα, βρέθηκε ένα εισπνεόμενο φάρμακο. Δεν είχε εξωτερικές κακώσεις, οπότε σε περίπτωση ληστείας δεν τον χτύπησαν. Όμως η ταραχή του, το άγχος και η πίεση μπορεί να προκάλεσαν το θάνατό του. Μάλιστα. Αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας. Περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να δούμε αν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια. Για να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Και πάμε στο άλλο περιστατικό που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Όπως το λες, τραγωδία. Τον άνθρωπο που σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε μπροστά στο 8χρονο παιδί του στη Χαλκιδική. Είναι φοβερό, ρε. Φοβερό. Ευτυχώς. Για δώσε μας όλες τις λεπτομέρειες, Αντώνη. Καλή σας ημέρα. Πραγματικά είναι ένα φωνικό το οποίο έχει όντως συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και ειδικά εκεί την τοπική κοινότητα Στρατονίκης Χαλκιδικής. Και αφού έβαλε και τέλος στη ζωή του, πρέπει να σας πω ότι δηλαδή πρώτα έχει σκοτώσει τη γυναίκα του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του, τραυματίστηκε και το 8χρονο παιδί του από τα σκάγια της καραμπίνας. Και θέλω λίγο να ξεκινήσω με αυτό για κάποιες τελευταίες πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του. Πρέπει να σας πω ότι χθες αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε το πολύωρο χειρουργείο του 8χρονου αγοριού, το οποίο έφερε τραύμα από τον αγκώνα μέχρι την παλάμη. Ήταν πάρα πολλές ώρες το χειρουργείο και μάλιστα ήταν τόσο απαιτητικό που χρειάστηκε και η συνδρομή πλαστικών χειρουργών από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Και εκτιμάται, υπάρχει εκτίμηση των γιατρών, ότι ίσως θα χρειαστεί μία, ίσως και δύο επεμβάσεις προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως το τραύμα του. Τώρα, χθες το πρωί, μετά τις 6 το πρωί, εκεί προσδιορίζεται ο χρόνος, ο 36χρονος άνδρας, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ακόμη δηλαδή εξετάζονται όλα τα σενάρια, όπλησε την καραμπίνα του και σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο παιδικό δωμάτιο στο σπίτι τους και την ώρα που ήταν μπροστά το 8χρονο αυτό αγοράκι, και στη συνέχεια ο 36χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η άτυχη γυναίκα έφερε 4 τραύματα στο κορμί της, ενώ στην πρώτη αυτοψία και νεκροψία που διενεργήθηκε εκεί από τους αρμόδιους, διαπιστώθηκαν ίχνη πατημασιές αίματος σε όλο το σπίτι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το παιδί περιφερόταν για αρκετή ώρα μέσα στους χώρους του σπιτιού. Σήμερα να σας πω ότι θα διενεργηθεί η νεκροτομή στις δύο σωρούς από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, και θέλω να τονίσω μόνο ότι τη στιγμή του φωνικού έλειπε από το σπίτι το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα 12χρονο κοριτσάκι, το οποίο ήταν στη γιαγιά του και μετά από λίγο έπαιρνε τηλέφωνο τους γονείς, δεν απαντούσε κανείς, και έτσι η θεία μετέβη στο σπίτι
και είδε αυτό το θέαμα και στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία. Μια φρικτή οικογενειακή τώρα, ιστορία. Είναι μόνο τώρα. Είναι αυτό το παιδάκι, δεν ξέρω, αυτή η ψυχή τώρα, τι βασανιστήριο έχει ζήσει και τι βασανιστήριο θα ζήσει στο υπόλοιπο της ζωής του, πώς θα επιλωθούν αυτές οι πληγές του παιδιού, γιατί... Πατούσε στα αίματα της μαμάς του, ναι, δηλαδή... γιατί οι πληγές στο κορμάκι του θα επιλωθούν και ευτυχώς, αλλά οι πληγές στην ψυχή του δεν ξέρουν τι θα γίνουν. Αντώνη μου, να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τραγωδία. Πάμε σε ένα πιο... Ναι. Πιο ελληνικά τα άλλα. Πιο ελληνικά, Νίκος Γιαπρακάς. Γιατί τα ευτράπελα από την Κάλπη δεν σταματούν, Νίκο, Πήγε με δύο φακέλους, πήγε να ρίξουμε στην Κάλπη. Γιατί είχαμε συλλήψεις. Πάλι, για πες. Είχαμε συλλήψεις στην περιοχή της Πάτρας κατά την εκλογική διαδικασία και ο λόγος για μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία πήγε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα και η γυναίκα είχε πάει με έτοιμο φακελάκι, με έτοιμο ψηφοδέλτιο από το σπίτι το οποίο της το είχε δώσει συγγενικό της πρόσωπο. Έτσι λοιπόν η ηλικιωμένη πήγε, πήρε τα ψηφοδέλτια τα οποία της έδωσε και η δικαστική αντιπρόσωπος, όμως μπερδεύτηκε. Και όταν πήγε να ρίξει το ψηφοδέλτιο, το φάκελο τον οποίο της είχαν δώσει από το σπίτι, έριξε μαζί και τον φάκελο τον οποίο της είχε δώσει η δικαστική αντιπρόσωπος. Έτσι λοιπόν η δικηγόρος η οποία βρισκόταν εκείνη την ώρα στο εκλογικό τμήμα σταμάτησε την όλη διαδικασία, κάλεσε την αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη από τους αστυνομικούς για προσπάθεια αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος, την οδήγησαν στο πρώτο αστυνομικό τμήμα. Εκεί βέβαια η ίδια αποκάλυψε στους αστυνομικούς το τι είχε συμβεί για το φακελάκι το οποίο είχε ήδη από το σπίτι. Οι αστυνομικοί βέβαια την άφησαν ελεύθερη και έτσι λοιπόν δεν έχει περαιτέρω συνέπειες η συγκεκριμένη γυναίκα. Μάλιστα. Ενώ απορρίφθηκε και ο ένας φάκελος από την κάλπη. Μάλιστα, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε και εσένα, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε. Πάμε να καθίσουμε να υποδεχθούμε τους προσκεκλημένους μας. Πάμε να δούμε την αγαπημένη μας την κυρία Ζάγκα. Καλημέρα. Και τον κύριο Σταυρούλια. Περιμένουμε καλημέρα. Και τον Σπύρο θα έρθει τώρα. Καλημέρα. Εδώ είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πώς πήγαμε? Είναι η πρώτη μου εμφάνιση μετά τις εκλογές. Με χαρά ήρθα στους φίλους μου. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Προσωπική νίκη. Ναι. 9.200 ψήφοι. Πόρτα-πόρτα. Ναι. Δήμο-δήμο. Με την τσάντα μου γεμάτα βιογραφικά μου. Παλικαρίσια. Παλικαρίσια. Ναι. Μπράβο, κυρία Ζάγκα. Πολύ σημαντικό. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Και συγχαρητήρια. Σας το λέμε ειλικρινά από την καρδιά μας. Και έχοντας προκαλέσει και μία φασαρεούλα. Μία φασαρούλα. Στο κόμμα με το οποίο πολιτευτήκατε, έτσι. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Δηλαδή, είπατε από την αρχή. Ορισμένα πράγματα. Εγώ θα τα πω, θα λέω τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Και αν θέλετε, ψηφίστε με. Και ήταν αυτό, εκτιμήθηκε από πολλούς, αλλά στα κομματικά, στενά κομματικά όρια, αυτό κάνει. Κάνει κακό. Να πω κάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Το τι αγάπη. Ναι. Παίρνω. Δηλαδή, αν γινόταν ένα γκάλωπ, ποιο από του υποψηφίου είναι πιο αγαπητό, νομίζω θα ήμουν φαβορή. Ναι. Όλοι. Πασό, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚ, η δική μας Νέα Δημοκρατία, μ' αγκαλιάζουν με αγάπη. Γιατί είμαι ο δικός τους άνθρωπος. Ναι. Είμαι ο καθημερινός. Να ήταν όλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, έτσι χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Εγώ θεωρώ ότι. Δεν ξέρω αν. Εγώ θεωρώ ότι κακό το κάνατε τώρα αυτό. Στην τοπική αυτοδιοίκηση που είστε πόσα χρόνια, ναι, καλύτερα είναι. Είναι πιο υγιής ένα σχολείο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι. Ναι. Είναι γειτονιά, κάνεις πράγματα για τον τόπο σου πολύ πράγματα. Πρακτικά. Μα και εγώ με αυτό το όραμα ήθελα να μπω στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα μπω τελικά. Θα σκάγατε, κυρία Ζάγκα. Θα σκάγατε. Τώρα, θα σκάγατε, κυρία Ζάγκα, που πήγατε, είπατε πόρτα-πόρτα για να πάρετε αυτές τις. Δήμο-δήμο. Ναι. Τι σας έλεγε ο κόσμος όμως? Ο κόσμος μου έλεγε, Μαρία. Είναι η ακρίβεια το πρώτο πράγμα που σου απασχολεί? Πολύ σημαντικό. Ναι. Μα είναι το πορτοφόλι. Συγγνώμη, άμα το πορτοφόλι είναι άδειο, δεν υπάρχουν και καυγάδες στο σπίτι, δεν υπάρχει και γκρίνια. Δηλαδή, εκτός το ότι δεν μπορείς να κινηθείς, δεν υπάρχουν και ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα άκουσα αυτό το πρόβλημα της βίας, το είχα ακούσει το βράδυ. Φοβερό. Φοβερό. Καταστράφηκε και η ζωή των παιδιών αυτών. Ειστυχώς. Όλα αυτά λοιπόν βασίζονται πάνω στην ύλη. Άμα και ο άντρας δεν έχει δουλειά. Επειδή είμαι και ψυχολόγος, έτσι, τα ξέρουμε αυτά. Νιώθει ότι είναι άχρηστος και δημιουργείται μεγάλη ένταση. Και φυσικά η ενδοοικογενειακή βία δεν δημιουργήθηκε εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα. Φούντωσε εκεί που ήδη υπήρχε πρόβλημα. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης πρώτα, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Άρα εγώ τι θεωρώ. Μάνο,
Και Χρύσα, το κεφάλι μου, πες το ανάποδο. Θεωρώ ότι είμαι χρήσιμη. Mm. Δηλαδή, είτε στο ενέργειας, σαν άνθρωπος του χώρου, που ξέρω τα συν και τα πλήν. Ακούστε με, είτε... σας λέω, το ξέρω, δεν θα τολμούσατε να βγάλετε άχνα με όποιο κόμμα και να βγαίνετε. Δεν υπάρχει βουλευτής ο οποίος είναι ελεύθερος να πει ότι θέλει για όποιο κόμμα, λέω. Καλύτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, μια χαρά που το ξέρετε. Δεν ήσασταν τόσο ευτυχισμένοι. Ας τη ρωτήσουμε κάτι άλλο. Το χρήμα που έπεσε για, να, για λοιπόν, τις υποψηφίες, για όχι το δικό σου, Όχι. Να πω κάτι. Μίλα ξεκάθαρα. Εγώ έβαλα, το λέω ξεκάθαρα, φαίνεται και ένα χιλιάρικο. Λέω, δεν θα το ξεπεράσω. Βέβαια, τι βάλανε, τι βάλανε. Σπύρο, μίλα ξεκάθαρα. Τα χρήμα που έπεσε. Τα χαρτιά μου, έκανα πολλές συγκεντρώσεις. Όχι το δικό σας. Δεν βάλανε άλλοι συνυποψηφίες. Συνυποψηφίες. Με 20 άτομα. Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Όπαπα. Πολύ χρήμα. Μην ξεχνάτε ότι ήμουν σε ένα τομέα. Υπάρχουν σπόσορες. Σε ένα τομέα δύσκολο. Πάλεψα με μεγάλα ανώματα. Ναι. Και γι' αυτό λέμε πολύ περήφανη. Γιατί δεν είχα υποστήριξη. Συγγνώμη, στους οφάδες καρδίτσας δεν ψάχτηκε. Συλλήψεις γίνανε. Τι ψάχτηκε, βρήκανε. Σε μια καρότσα βρήκανε αυτό που βρήκανε. Αυτό δεν είναι το χρήμα που έπεσε. Όχι μόνο. Όχι μόνο αυτό. Αυτό λέω. Μπράβο. Εγώ λέω τώρα. Κάνανε εκδηλώσεις, κάνανε γιορτές, κάνανε πανηγύρια, κάνανε συναισθιάσεις, κάνανε τραπέζια, κλείσανε καφετέριες, όλα αυτά. Αυτό λέω τον άλλον που πιάσανε με τα τσουβάλια με τα τσουβάλια. Ναι, αυτό το απάντησα. Δεν το ακούει. Στο απάντησα αυτό. Αυτό το απάντησα. Σου λέω όμως για το κομμάτι των δαπανών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε αυτή την εκλογική καμπάνια. Από πρόσωπο που δεν μπορεί να φανταστεί. Όχι μόνο σε αυτή, πάντα γίνεται. Ναι, αλλά όμως. Συζητάμε τώρα σε μια κρίση τώρα. Μιλάμε για μια κρίση. Πάντα. Όποιοι έχουν χρήμα, καλά κάνουν και το ξεδεύουν. Ένα θετικό σε αυτές τις εκλογές ήταν ότι δεν βρήκαμε φυλάδια πεταμένα στα σχολεία. Δεν υπήρχε αυτή η παλαιοκομματική παλαιομαδική. Από κάποια κόμματα υπήρχε. Και κάποιες αφήσεις υπήρξαν δυστυχώς από συγκεκριμένα κόμματα. Ελάχιστα που ήμουν εγώ ήταν πάρα πολύ λίγες αφήσεις. Εμείς στο κέντρο είδαμε αφήσεις από. Θα ξαναπώ συγκεκριμένα κόμματα, δεν έχω κανένα. Καναμένος κατά τον κομμάτι, απλώς θέλω να πω ότι δεν ήταν όλοι αυτοί που έβαλαν αφήσεις και φυλάδια, έτσι. Να ρωτήσω τον κύριο Σταυρούλια. Πάντως ήμασταν προσεκτικοί. Γιατί περίμενα πώς και πώς να το ρωτήσουμε για την ιστορία Κατρούγκαλου. Γιατί έχει καταγραφεί στο δικό σας κομμάτι, καταγράφηκε και το ανέλεγε ο κύριος Μαύρος, ότι έκανε πολύ πολύ μεγάλη ζημιά και απέτρεψε πολύ κόσμο, τράβηξε πολύ κόσμο ο οποίος έφυγε την τελευταία στιγμή ακούγοντας την ιστορία Κατρούγκαλου, τις δηλώσεις Κατρούγκαλου. Γιατί εσάς είναι και η δουλειά σας τέτοια, έτσι, δηλαδή θεωρώ, είστε και εσείς αυτοπασχολούμενος και έχετε και πολλούς πελάτες αυτοπασχολούμενους. Σωστά. Πώς το είδατε, μιλήσατε καθόλου γι' αυτό μαζί τους? Νομίζω πως όσοι το άκουσαν, η πρώτη αντίδραση ήταν ανατρίχιασμα. Ναι. Έχει τόσο βαθιά χαραχτεί στη συνείδηση του πολίτη αυτό το 20% στις ασφαλιστικές φορές, που νομίζω όποιος άκουσε ανατρίχιασε. Mm-hmm. Όχι δίκαια σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι με τον νόμο αυτό θα πλήρωναν πράγματι χαμηλότερες ασφαλιστικές φορές. Αλλά θα σας πω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Εγώ που είμαι λογιστής, αν έχω μία ΙΚΕ, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, και κάνω τζίρο 200.000 ευρώ το χρόνο, μαζί με το ΦΠΑ 248, τότε και έχω 100 χιλιάρικα κόστος μισθοδοσίας. Μόνο αυτό είναι το κόστος. Ναι. Σημαίνει ότι από τα 200 χιλιάρικα θα βγάλω 100 χιλιάδες κέρδος. Mm-hmm. Θα δώσω 48 χιλιάρικα στο ΦΠΑ. Θα δώσω 22 χιλιάδες φόρο. Θα δώσω 18 χιλιάδες προκαταβολή περίπου. Θα δώσω 10 χιλιάδες μερίσματα με το 10% που είχαν ήδη ανακοινώσει. Και θα δώσω και 20 χιλιάδες ασφαλιστικές φορές. Θα μείνω από τα 248 που θα εισπράξω περίπου στα 35 χιλιάρικα εμένα στις εκπομπές. Βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, λέτε. Βάσει όλων αυτών των νομοθετήσεων που ακούστηκαν προεκλογικά, δηλαδή 10% στα μερίσματα, 20% στις φορές. Τι θέλω να πω. Ο αυτοαπασχολούμενος που έχει ένα μπλοκάκι και έχει ένα εισόδημα 10-12 χιλιάδες το χρόνο, δεν θα επηρεαστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου. Mm. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν και 2-3 άτομα, 5-10 προσωπικό, εκεί έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Και τι συνεπάγεται όλο αυτό? Για να μην δείξω τα κέρδη μου και πληρώσω 20% ασφαλιστικές φορές, αρχίζουν και φοροδιαφεύγουν μετά. Και λειτουργεί υπερασπιστικά και στην φοροδιαφυγή αυτή η διαδικασία. Ναι. Από εκεί και πέρα, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι ασφαλιστικές φορές, δεν μπορεί να επέχουν θέση φορολογίας. Δεν μπορεί να επέχουν θέση πόσο. Καλά, ναι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Το έχουμε ξανανοίξει και το συζητάμε πολλές φορές. Το κατά πόσο τέλος πάντων
μπορεί η ασφαλιστική, είναι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Σπύρο, είναι και έχουμε, θυμάστε, έχουμε και διαφωνήσει κιόλας, ότι απολαμβάνουμε και οι δύο το ίδιο πράγμα ασφαλιστικά. Σωστά. Γιατί Σωστά. εγώ πληρώνω τόσο και εσύ τόσο. Υπάρχει Σωστά. άποψη βέβαια, αυτή που λες Σπύρο, ότι πρέπει να υπάρχει μια κλιμακωτή συμμετοχή σε αυτό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σήμερα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Πληρώνουν, για παράδειγμα, 240 ευρώ. Ωραία. Θα το κάνουμε μπροστά στον κόσμο, το καταλάβει ο κόσμος. Είναι 240 ευρώ ναι. επί 12, mm-hmm. που είναι οι μήνες, δια 20%. Ναι. Αυτό σου βγάζει ένα αποτέλεσμα. Σου βγάζει, αν το κάνω τώρα αμέσως, για να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι, για να καταλάβει, να κάνει πράξη. 240 επί 12 ίσον ναι. 2880. Δια 20% ίσον 14.400. Αυτό το ποσό εμφανίζεται στο τέλος ότι είναι και καλά οι αποδοχές στο ελεύθερο επαγγελματία για το έτος που συμπεριλαμβάνουμε, δηλαδή το 23. Ναι. Ο μισθωτός mm-hmm. αντιστοίχως έχει ένα έσοδο, mm-hmm. πάλι αποδοχές. Πάλι σε αυτές τις χιλιάδες φαίνονται. Δηλαδή, mm-hmm. ένας που παίρνει βασικό μισθό μπορεί να φαίνεται 12.000, 13.000, 14.000. Mm-hmm. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα να πάρει σύνταξη, ναι. θα σου βγει με αυτό το νούμερο εδώ το συντάξιμο, δηλαδή συντάξιμη αποδοχή. Επ' αυτού λοιπόν λέω ότι εγώ για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή και οι μισθωτοί που λέει τώρα η κυβέρνηση θα μειώσω λέει τις ασφαλιστικές εισφορές, θα έχει ζημία ο πολίτης επί της σύνταξής του. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε όμως, αλλά είναι πολύ απλό. Θα έχει ζημία, συμβαίνει αυτό κύριε Σταυρούλια. Θα έχει μια σύνταξη του. Η σύνταξη είναι αναλογική. Όσο πιο πολλά χρήματα ναι. δίνεις, τόσο πιο πολλά χρήματα θα πάρεις για να βγεις στη σύνταξή σου. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Με το, αλλά τωρινό δεν είναι σύστημα, το κλιμακωτό. Με το τωρινό σύστημα υπάρχουν 5 ή 6 κλάσεις, αν θυμάμαι καλά, ναι. που μπορείς να ξεκινήσεις από 240 5, και να φτάσεις μέχρι 650. 5 κλάσεις, δεν είναι. 5 κλάσεις είναι η μία των πρωτοασφαλισμένων που είναι στα 140 ευρώ το μήνα για τα πρώτα 5 χρόνια. Ωραία. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα από κάποιον να επιλέξει μια χαμηλή κλάση και να πάρει μια μικρότερη σύνταξη και μια πολύ υψηλή κλάση για να πάρει μια πολύ μεγάλη. Πάντως, σημασία έχει είτε είμαστε. Ότι επηρέασε, επηρέασε. Αυτό θέλω να πω. Είτε είμαστε υπέρ, είτε είμαστε κατά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι οι αυτοαπασχολούμενοι πόσοι είναι στην Ελλάδα, είναι περίπου 1.800.000, κάπου εκεί, 1.500.000. Μόνο τόσοι να είναι, να πεις ότι ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάστηκε από αυτό. Είναι σίγουρο ότι επηρεάστηκε. Είναι θέμα. Είναι σίγουρο. Είναι θέμα. Δηλαδή, στην ερμηνεία της ήττας που λέμε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κομμάτι, επειδή λέγαμε στην αρχή ότι εντάξει, ρε αδελφέ, πώς γίνεται τόσο πολύ, έπαιξε ρόλο τελικά. Επηρεάστηκε όχι μόνο για την ουσία της διάταξης, αλλά γιατί δεν υπήρχε πουθενά στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. και ξαφνικά δύο μέρες πριν τις εκλογές ακούστηκε. Ναι. Οπότε θεώρησαν πάρα γι' αυτό πολύ. Γι' αυτό κατηγορήθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και για κρυφή ατζέντα. Έτσι, ότι θα βλέπαμε και άλλα πράγματα αργότερα. Και δεν πρόλαβε να πείσει, θα πω εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν ακαριαία η αντίδρασή του. Καρατομήθηκε δηλαδή ο Κατρούγκαλος εν υπή οφθαλμού. Έτσι. Το επόμενο πρωί. Ναι, ναι. Ωστόσο δεν. Την ίδια μέρα. Εν υπή οφθαλμού, διότι και η συγκεκριμένη διάταξη, να θυμίσουμε, και το λέγαμε εμείς στην εκπομπή, είχαμε φιλοξενήσει τον καθηγητή του κ. Μητρόπουλο, κρίθηκε αντισταγματική. Σωστό. Δηλαδή, σε κάτι που κρίνεται συνταγματικό, έρχεσαι εσύ ως καθηγητής. Έχει δίκιο ο Σπύρος. Πολύ σημαντικό. Έχει δίκιο ο Σπύρος. Δηλαδή, είναι άδικος ο καθένας. Μας το είχε πει ο κ. Μητρόπουλος. Ναι, η συγκεκριμένη διάταξη έχει κρυθεί αντισταγματική. Τσάμπα φασαρία. Βέβαια. Μάλιστα. Δηλαδή, τσάμπα φασαρία ακριβώς. Πήγε να υπερασπιστεί ο ίδιος κάτι το οποίο είχε κρυθεί ήδη αντισταγματικό. Επιπρόσθετα, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει συνδεθεί άρρηκτα και με πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν οι συνταξιούχοι με την προσωπική διαφορά. Οπότε όλη αυτή η ανακατοσούρα είναι πολύ πιθανό να έχει επηρεάσει και συνταξιούχους, οι οποίοι τρόμαξαν για οποιοδήποτε νέο νομοθέτημα θα επηρεάσει τις αμοιβές τους. Πάντως όλοι οι μικρομεσαίοι κινητοποιήθηκαν. Σου λέει εδώ πρέπει να προλάβουμε. Ναι. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα όργανα των μικρομεσαίων την επόμενη μέρα έκαναν παρέμβαση με ανακοινώσεις. Ναι, έχει δίκιο. Να πάμε να δούμε λίγο και τις φορολογικές δηλώσεις, τα στοιχεία, πόσες δηλώσεις έχουν γίνει και όλα αυτά, κύριε Σταυρούλια. Να τα δούμε λίγο μαζί. Βεβαίως. Έχουν γίνει μέχρι τώρα κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι χθες ήταν 1,548 περίπου. Έχουμε και κάποιες καρτούλες, αν μπορούμε να τις βλέπουμε ταυτόχρονα. Σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων. Τρέχει αυτή τη στιγμή με ένα αριθμό 70.000 φορολογικές δηλώσεις ημερησίως. Είναι ακόμα χαμηλός ο ρυθμός και θα σας εξηγήσω συνέχεια. Με τα τώρα στοιχεία, ο ένας στους δύο φορολογούμενος δεν πληρώνει. Το ποσοστό αυτό είναι 53,15% περίπου που δεν πληρώνει και αριθμείται σε 823.000 περίπου φορολογικές δηλώσεις. Ένας στους δύο δεν πληρώνει και περίπου ο ένας στους έξι, δηλαδή 16,96%, έχει επιστροφή φόρου κατά μέσο όρο 354 ευρώ.
Με ναι. το ρυθμό αυτό που πάμε, τις επόμενες 37 ημέρες που υπολείπονται, ναι. θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 130 με 140 χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις ημερησίως. Κάτι το οποίο μάλλον θα δεν το είναι, εφικτό. Αυτό είναι εφικτό. Άρα πάμε για παράταση τώρα. Νομίζω ότι θα πάμε για παράταση, το θεωρώ βέβαιο. Δεδομένο, Έρχεται δηλαδή η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Έχοντας και εκλογές αυτά τα τελευταία Σαββατοκύριακα εκεί μέσα, νομίζω ότι είναι δεδομένο πως θα δοθεί η παράταση. Mm-hmm. Για να μπορέσουν όλοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις. Τώρα, να πούμε κάτι πριν συνεχίσουμε με όλα τα οικονομικά μας. Ξέρεις τίποτα την ώρα, επειδή το είπε η κυρία Ζάγκα πριν. Τι είπα πάλι. Ότι ο κόσμος, ναι, όχι, γιατί έκρινε στο ερώτημα της Χρύσας. Ναι. Γιατί το βλέπαμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Πρώτο θέμα ήταν η ακρίβεια. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι η ακρίβεια. Και εδώ έρχεται η επιβεβαίωση από τον κύριο Μαύρο, από την MRB. Προτείνω να το ξαναδούμε το βίντεο με τον κύριο Μαύρο, την ανάλυση που έκανε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open μαζί με τη Ματίνα Παπαδέα, τον Στάθη Καμπουράκη. Τον Στάθη Καμπουράκη. Τον Παναγιώτη Στάθη και τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μίλα, ρε Χρύσα, διόρθωσε με, ρε Χρύσα. Πήγα τα λάθη του ανθρώπου. Δεν σε διορθώνω, σου φίλο. Λοιπόν, και έλεγε, ανέλυε αυτό ακριβώς. Πώς πήγαν στις κάλπες, πώς πήγε στις κάλπες ο κόσμος. Πάμε να το δούμε. Πολύ ωραία. Ο κόσμος ψήφισε με βάση ουσιαστικά το τι συμβαίνει στη τσέπη του και σε αυτό, δηλαδή στη διοχείριση των οικονομικών του θεμάτων, εκεί επικράτησε και επικρατούσε ήδη από πριν η Νέα Δημοκρατία κατά κράτος. Κάθε φορά που ρωτούσαμε τους Έλληνες για το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση σε σχέση με την ακρίβεια, την οποία εν τέλει ποτέ δεν πέρασε η ρητορική της αντιπολίτευσης ως εσχροκέρδεια, η απάντηση του κόσμου ήταν ότι τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά. Όταν όμως ρεαλιστικοποιούσαμε το ζητούμενο, δηλαδή ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας σήμερα, εσείς πιστεύετε ότι τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν περισσότερα όσα μπορούσε ή λιγότερα από αυτά, τότε τα ποσοστά του αθροίσματος των περισσότερων και όσων μπορούσε έφτανε το 40%. Φαινόμενα όπως του κυρίου Κατρούγκαλου ή του κυρίου Φίλη σε θέματα ποντίων ή και της κυρίας Φωτίου πυροδότησαν τα πράγματα πάρα πολύ άγρια. Συγκεκριμένα ο κύριος Κατρούγκαλος με αυτό το που οποίο... Που ήταν και προς τη λήξη της προεκλογικής εκστρατείας. Ακριβώς. Και εκεί δεν υπήρχε χρόνος ούτε για διόρθωση. Και όσο και αν έμεινε έξω ο κύριος Κατρούγκαλος, επικράτησε πάλι η ατζέντα της κυβέρνησης, η οποία έλεγε ότι ο κύριος Κατρούγκαλος είναι μαρτυριάρης σε εισαγωγικά και ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα από πίσω. Θέλω να σας πω ότι ενώ στη Μέση Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία πήρε 40% προς 20%, μέσα στους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ποσοστά των δύο κομμάτων ήταν 55 προς 13. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατέρευσε σε αυτό το κοινό ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και πάμε στα social media. Παραδοσιακά θυμόμαστε όλοι ότι τα συντηρητικά κοινά, κοινός της Νέας Δημοκρατίας ή μέχρι πρότινο συντηρητικά κοινά, δεν μπορούσαν να έχουν τοποθέτηση σωστή στα social media, όπου ήταν προνομιακός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, εκ του ηλικιακού τους προφίλ, εκ πολλών πραγμάτων. Αυτή τη φορά τα social media χάθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και κέρδισε η Νέα Δημοκρατία εκεί κατά κράτος. Αυτό συνδέεται και με τις νεότερες ηλικίες, όπου εδώ έχουμε ένα σοκαριστικό έβριμα, όπου όταν αναλύσει κανείς το πώς ψήφισαν οι νέοι άνθρωποι, για παράδειγμα, το πράγμα είναι δραματικό κατά την άποψή μου. Ενώ παραδοσιακά κέρδιζε κατά κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ στις μικρές ηλικίες, στο 17-24 παραδείγματος χάρη, που τώρα έχουμε μέσα εκεί συν 430.000 ανθρώπους που ήταν οι νέοι ψηφοφόροι, η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα είναι 10 μονάδες, δηλαδή 32,5-22,7 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Παλαιότερα, ο opinion leader, κάθετος αρχηγός της οικογένειας, ήταν ο μπαμπάς, ο οποίος ό,τι έλεγε την ώρα του οικογενειακού τραπεζιού, σε εισαγωγικά, ήταν νόμος. Ρωστό. Γιατί εκείνος ήξερε. Σήμερα, ο opinion leader, μέσα στο οικογενειακό χώρο, είναι οι νέοι άνθρωποι, όπου όταν πάει να ψελίσει κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας κάτι, οι νεότεροι άνθρωποι λένε, μα τι λες τώρα, εγώ διάβασα εδώ και εκεί και εκεί τα εξής δεδομένα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ο νέος. Άρα δεν είναι τυχαίο κοινό οι νέοι άνθρωποι, δεν είναι μια μοντερνιά, είναι κάτι πάνω από αυτό. Να σας πω κάτι. Είναι αυτό, καταρχάς ένα σημάδι είναι ότι
Στη διαχείριση των social media που λέμε πήγε καλύτερα η Νέα Δημοκρατία και το επισημαίνει αυτό ο κύριος Μαύρος, γιατί λέει ότι ήταν προνομιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό για τα social media. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε φτάσει και στο σημείο, το σχολιάζαμε και την προηγούμενη ώρα της εκπομπής με τη Χρύσα, που θεωρούμε τους νέους, αν τους δείξει ένα βιντεάκι στο TikTok, ότι αν τους κάνεις μία έτσι τσαχπενιά στο ίντερνετ, ότι ο... θα μπορείς να τους πείσεις και να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν, ναι, εσένα. Ότι είναι χαζός ο νέος και δεν έχει αγωνίες ο νέος, δεν έχει το άγχος του για τη δουλειά του, για τις σπουδές του. Σε αυτόν υπολόγισαν, σίγουρα έκαναν λάθος. Γιατί τα παιδιά έχουν αγωνίες για το μέλλον τους. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τα παιδιά είναι προβληματισμένα. Είναι. Εγώ μιλάω πολύ με τους νέους, πάρα πολύ. Και οι ίδιοι δεν σας λένε. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουν τους προβληματισμούς τους, έχουν τις αγωνίες τους και θέλουν αυτιά. Θέλουν ανθρώπους να τους ακούσουν για να μπορέσουν να χτίσουν τις σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Κυρία Ζάγκα, μείνετε κι εσείς εδώ. Θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε τι γίνεται και λίγο με τη βενζίνη να μας πείτε. Βέβαια, δεν φεύγω. Εγώ εδώ θα κάτσω. Εδώ θα κάτσετε μαζί μας. Μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για να μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κατ' παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr είναι το mail της εκπομπής μας. Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι το μεγάλο μας δώρο δεν είναι άλλο από το νέο Citroën C3. Η έκδοση U αξίας 17.500 ευρώ, ένα πολύ όμορφο και οικονομικό αυτοκίνητο που θα έρθει στα χέρια σας σε λίγες ημέρες, ζωντανά εδώ η κλήρωση στο στούντιο. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε ή να στέλνετε ένα μηνύματά και μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός. 14.800 λοιπόν τηλεφωνείτε, τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα, το ονοματεπώνυμό σας ή ένα μήνυμα πληκτρολογώντας open κενό, ονοματεπώνυμο και ξανά αποστολή στο 14.800. Επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτά. Καλημέρα, εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τις 6:30. Ο Σπύρος έχει συγκεντρώσει τα ερωτήματά σας που είναι πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε ένα-ένα. Σπύρο μου, πάμε να δούμε το πρώτο. Ναι, λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Νικήτα, ο οποίος μας κάνει την εξής ερώτηση. Έκανα αίτηση, λέει, στο πρόγραμμα σπίτι μου, απορρίφθηκε διότι η σύζυγός μου έχει στην κατοχή της ένα ημιτελές σπίτι. Σημειώστε ότι δεν έχουμε χρήματα για να το περατώσουμε. Γιατί μας απέρριψαν? Η απάντηση είναι ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν μπορεί κάποιος ακόμα και το ένα από τα δύο μέλη του ζευγαριού να έχει σπίτι, έστω και ημιτελές. Θεωρείται ότι αν είναι κατοικήσιμο, είναι κατάλληλο για κατοικία. Απορρίπτεται από το πρόγραμμα, άλλη τράπεζα δεν σε εγκρίνει, δεν σε βάζει στους επιλέξιμους. Κάτι δεν έχει ρεσπίρο για ανακαινήσεις και τέτοια πράγματα. Υπάρχει το εξοικονομώ και ανακαινίζω, αλλά δεν μιλάμε εδώ για να αποπερατώνω. Δεν μιλάμε τώρα για αυτή την περίπτωση να αποπεράσω. Στην ανακαίνιση, εντάξει, να σου πει. Πριν πάω στο επόμενο ερώτημα, τηλεθέατη, να μα δώσει όλα τα στοιχεία για το πρόγραμμα σπίτι μου, έτσι όπως τα έχει συγκεντρώσει. Ωραία, να πάμε στο επόμενο ερώτημα, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με του 25.000 οι οποίοι εργάζονται μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους. Εργάζομαι, λέει η Κατερίνα, επί 12 μήνες στην κοινοφελή εργασία μέσω του ΑΕΔ. Προεκλογικά μα υποσχέθηκαν ότι θα παραμείνουμε στη θέση μα. Σήμερα μάθαμε ότι θα απολυθούμε. Και αναφέρεται η γυναίκα εχθές ότι την ενημέρωσαν θα απολυθούν. Τι μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, πράγματι, εμείς ως εκπομπή έχουμε αναφέρει εδώ και 2-3 εβδομάδες ότι δεν θα υπάρξει παράταση σε αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, όμως, υπήρξαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα από τηλεθεατές. Μας έλεγαν ακριβώς το αντίθετο, ότι ενημερώνονταν από τους Δήμους, από όσους επισκέπτονταν τους Δήμους, υποψηφίους, βουλευτές κλπ. Ότι θα παρατείνουν την παραμονή τους θέσεις αυτές. Δεν υπάρχουν χρήματα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν, και εκεί θα φαίνεται να καταλήξει η ιστορία, να κινηθούν δικαστικά με ασφαλιστικά μέτρα για να μπορούν να παραμείνουν στη δουλειά τους. Οι φίλοι η Κατερίνα και οι υπόλοιποι που μας παρακολουθούν τώρα. Για το σπίτι μου. Το σπίτι μου, αν θέλουμε να δώσουμε μερικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 1.440 δάνεια. Αυτά έχουν περάσει από νομικό και τεχνικό έλεγχο, εκκρεμεί η εκταμίευση. Εδώ έχει ενδιαφέρον ο μέσος όρος του δανείου που έχουν εγκριθεί είναι 104.000 ευρώ. Πάμε το προφίλ τώρα, δούμε. Το προφίλ αυτών, ναι, που έχουν πάρει δάνειο έχει ενδιαφέρον. Το 68% είναι έγγαμοι ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης. 28% άγαμοι είναι η δεύτερη κατηγορία. Βλέπουμε εδώ μικρότερη κατηγορία, 3% οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η ηλικία, η πλειοψηφία αυτών είναι πάνω από 37 ετών. Θυμίζω ότι μέχρι 39 είναι. Έως 39. Βλέπουμε δεύτερη κατηγορία που έχει αιτηθεί δάνειο είναι 34 με 37. Η τρίτη ποσοστό. Κατηγορία 31 με 34. Και όσο βλέπουμε περνάνε και μειώνεται το ποσοστό και μειώνεται και η ηλικία. Δηλαδή 28-31 είναι το 13% και μόλις το 4% των ετούντων έχουν ηλικία 25 με 28 ετών. Αν σκεφτείς την ηλικία που φεύγουν οι Έλληνες από το σπίτι τους, από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Είναι λίγο
μεγαλύτεροι, δεν φεύγουν στα 18. Αυτό θέλω να μπορεί πω. Να συνδέεται αυτό που λες. Νομίζω ότι συνδέεται. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ένας μέσος όρος είναι 30 πλάς έτη που φεύγουν οι νέοι από το σπίτι στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον επίσης. Έχει μια βάση αυτό που λέει ο Μάνος. Έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε πού κατανέμονται οι κατοικίες αυτές που πάντα με τα στοιχεία των τραπεζών. Εδώ είναι οι αιτήσεις για να αγοράσουν σπίτι. Ναι, όχι, εδώ είναι από τις εγκρίσεις που έχουμε από τις τράπεζες, από τα 1400. Δεν είναι όλες οι κατηγορίες, δεν είναι όλες οι περιοχές, αλλά βάλαμε τις πιο. Πού βρήκαν σπίτι. Πού βρήκαν σπίτι. Πού βρήκαν σπίτι, μπράβο. Οι 106 αφορούν το Δήμο Αθηναίων, γι' αυτό το έχω σημειώσει εδώ. 64 αφορούν την Θεσσαλονίκη, ναι. 35 στο Βόλο, Πάτρα, βλέπουμε, Λάρισα, Περιστέρι, Γαλάτσερες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Είναι δύσκολο να βρει σπίτι. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Είναι δύσκολο να βρει σπίτι. Μα το βλέπουμε και όλο αυτόν τον καιρό τώρα. Κύριε Σταυρούλια, στο Περιστέρι μου κάνει εντύπωση 28 σπίτια. Δεν βρήκαν 28 σπίτια. Περιστέρι φαίνεται ότι έχουν βρεθεί αρκετά σπίτια σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Βέβαια είναι και τεράστιος Δήμος. Είναι πολύ μεγάλος Δήμος. Ναι, είναι ο μεγαλύτερος. Το πρόβλημα εδώ πέρα, συμφωνούσε και η κυρία Κάκα και ο φίλος ο Σπύρος Σταυρούλιας, είναι ότι είναι σπίτια του 2007 και παλαιότερα. Ναι. Στις πολλές περιπτώσεις είναι σε κακή κατάσταση τα σπίτια αυτά. Να. Και μάλιστα βλέπαμε εδώ με τον κλέργο του Μαρουσάκη σχετικές αγγελίες που έχουν αναρτηθεί που λένε στοχεύουν μάλιστα προς το σπίτι μου, λέγεται το σπίτι μου, πρόγραμμα σπίτι μου, και τα λέμε χρέπια. Ναι. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά σάπια. Ναι. Σπίτια που πρέπει για να τα φτιάξεις. Αυτό περισσότερο αφορά στο Δήμο Αθηνών και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm. Περισσότερο και σε άλλες περιοχές, ναι. Νομίζω. Ναι. Είναι, επειδή είναι λέω στο Δήμο Αθηνών, μην χάσεις να διαφωνήσεις μαζί μου. Να συμφωνήσεις μια φορά και το κόσμο. Λέω ότι Αθηναίων ότι έχει περισσότερα παλιά σπίτια. Αυτό λέω. Ναι, αλλά λέω ότι. Ναι. Στο συνδέω ότι η οικοδομική δραστηριότητα έχει παγώσει εδώ και κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια. Σωστό. Άρα σωστό. Μιλάμε πλέον για παλιά σπίτια. Ούτως ή άλλως. Και ο άλλος προσπαθεί να ξεφορτωθεί και από πάνω του. Έτσι. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον το ερώτημα που συζητάγαμε λίγο πριν για τις κατασκηνώσεις. Ναι. Βλέπουμε εδώ. Γιατί άνοιξε η πλατφόρμα. Άνοιξε η πλατφόρμα. Πάμε να το δούμε. Έλα. Αφορούν 6 με 16 ετών, παιδιά ηλικίας 6 με 16. Θέλω να σας πω ότι αυτό γίνεται με βάση το αφημί, αν προχωρήσουμε λίγο την κάρτα μας, γίνεται με βάση το αφημί και βλέπουμε ότι το οικογενειακό εισόδημα είναι έως 30 ετών. Εχθές όσοι είχαν αφημί 1-2, σήμερα 3-4, αύριο 5-6, μέχρι και την Παρασκευή 9-0 και το Σάββατο άπαντες, μέχρι το Σάββατο είναι ουσιαστικά. Βλέπουμε εδώ δικαιούχοι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας εξαρτημένοι μέχρι και 50 ημέρες, τουλάχιστον μεροκάματα να έχουν. Άρα ένα λεπτό, μετά το Σάββατο δεν θα μπορεί κάποιος να τελείωσε, κάνει αίτηση. Τελείωσε, από Δευτέρα, από χθες, ναι, μέχρι και το Σάββατο. Ωραία. Με βάση το αφημί, επαναλαμβάνω ότι χθες ήταν το 1-2, όσοι δεν πρόλαβαν θα πάνε το Σάββατο να κάνουν την αίτησή τους, που είναι η τελευταία ημέρα. Μάλιστα. Και αύριο δηλαδή το 3-4. Σήμερα είναι το 3-4. Αύριο το 5-6, μεθαύριο το 7-8 και το 9-0 την Παρασκευή. Αύριο το 3-4 πάλι το Σάββατο θα μπορεί να κάνει αν δεν έκανε σήμερα. Ναι. Όλοι όσοι δεν έχουν προλάβει, δεν προλάβανε. Δηλαδή θα κάνουν το Σάββατο. Ναι. Κατασκήνωση πηγαίνατε εσείς? Όχι. Δεν έχω ούτε εγώ έχω πάει κατασκήνωση. Αλήθεια λέτε. Ναι, τώρα. Δεν έχετε πάει. Κυρία Ζάκα, έχετε πάει κατά σκέψη. Ούτε εγώ έχω πάει. Σπύρο. Ούτε εγώ έχω πάει. Ρε, παιδιά, τι έχει. Μόνο εσύ έχεις πάει. Κανένας από εδώ πίσω έχει πάει κατά σκέψη. Πρόσκοπος είναι κανένας. Να, ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Εσύ Κώστα, όχι, κανένας. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι χάσατε. Έτσι, να σας βάζουμε μια μέρα να μας πείτε ιστορίες εδώ. Να πω κάτι που δεν είναι αργά. Να πάμε τώρα. Αυτό στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως κάτι προνοιακό ή ως βοήθεια οτιδήποτε άλλο. Και η κατασκήνωση είναι ένα εκπληκτικό μέσο κοινωνικοποίησης των παιδιών. Είτε γίνεται μέσω προσκόπων, είτε με αυτά τα προγράμματα. Παλιά είχαμε και το ΠΙΚΠΑ, σας θυμίζω. Ναι, βέβαια, το ΠΙΚΠΑ. Χαμός, έτσι. Ναι. Επί Πασόκ χρήσα μου γίνονταν αυτά. Και πάμε να δούμε και τις συντάξεις πριν φύγουμε, γιατί έχουμε πληρωμές. Να πούμε ότι έχουμε από 26 του μηνός ουσιαστικά την προηγούμενη βραδιά, 25 το απόγευμα, πληρώνονται ελευθεροπαγγελματίες. Βλέπουμε εδώ τη σχετική κάρτα. 29 του μηνός Δευτέρα είναι η πρώτη μισθωτή του δημοσίου, του ΙΚΑ, του ΟΤΕ και των τραπεζών με μονό αριθμό στον ΑΜΚΑ. Και 30 του μηνός είναι οι υπόλοιποι με ζυγό αριθμό. 31, τελευταία ημέρα, τελευταία εργάσιμη, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Αυτές είναι οι πληρωμές. Το ημερολόγιο των πληρωμών για τον Ιούνιο, παρακαλώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φρεμεντίτη. Πριν καθίσουμε, να πάμε λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι. Νομίζω Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι η Δήμητρα Σέκη, γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουμε εργασίες στο μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Για να πάμε να μας πεις. Γιατί μας λέει ο κόσμος θα φύγει τώρα από το σπίτι του. Έλα, Δήμητρα.
Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουν, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αναμένεται όμως σήμερα να ξεκινήσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εδώ στην Αθήνα λόγω των εργασιών που γίνονται για την κατασκευή του σταθμού Αλεξάνδρας του μετρό. Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Παπαρηγοπούλου σε ένα από τα σημεία που θα γίνει κυκλοφοριακή ρύθμιση, καθώς θα μικρύνει το πλάτος της λεωφόρου. Να σας πω ότι σε τρεις φάσεις θα ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν μέχρι τις 8 Αυγούστου για το νέο σταθμό του μετρό Αλεξάνδρας στη γραμμή 4. Η αστυνομία ζητάει από τους οδηγούς την υπομονή τους, καθώς σε πολλά σημεία της Αλεξάνδρας πώς και στα δύο ρεύματα θα μικρύνει Αλεξάνδρα, το πλάτος του οδοστρόφωτος. Πώς υπομονή να κάνεις. Και πέρα από τον περιορισμό του πλάτους, θα έχουμε και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της λεωφόρου, της λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, στην οδό Παπαρηγοπούλου, Ψελού, ναι. Ιωστινιανού, Θεσπρωτέως. Το μόνο σίγουρο, Δήμητρά μου, το μόνο σίγουρο είναι ότι για να μπεις πλέον στην Αλεξάνδρας, ούτως ή άλλως ταλαιπωρείσαι, πρέπει να έχεις το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια σου, να έχεις πάρει το νεράκι σου, να έχεις βάλει και την κουφερδούλα, το καφεδάκι σου, όλα αυτά. Και να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Και να πηγαίνεις τη δουλειά σου κιόλας. Ναι, να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Τα σπίτια που φαίνονται πίσω από αυτό, πόσο έκανε το τετραγωνικό και πόσο θα κάνει τώρα που περνάει από εκεί το μετρό. Είναι ευκαιρία. Αυτά που βλέπουμε είναι ευκαιρία τώρα για το πρόγραμμα σπίτι μου. Σιγά που δεν το έχει πιάσει ο άλλος. Σιγά που δεν έχει πιάσει ο άλλος, δεν ξέρει ότι θα γίνει το μετρό εκεί και δεν έχει διπλασιάσει ήδη την τιμή. Τα έχει αγοράσει. Ο Σταβούλιας θα ξέρει καλύτερα από το πριν το Περιστέρι το μετρό. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά από τα στοιχεία που είχαμε μέχρι τώρα. Πάνω απ' όλα φαίνεται ότι το 63% των εγκριθέντων δανείων αφορά νέους άνω των 34. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον οι νέες ηλικίες 18, 20, 25 δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δάνειο για να αγοράσουν σπίτι. Το 18, 20, 25 δεν είναι ούτως ή άλλως επιλέξιμες μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Από το 25 και πάνω είναι. Α, από το 25 είναι. 25 με 39. Δεν είναι από 18. 18. Όχι, 25-39. Είσαι σίγουρος, Σπύρος. Βεβαίως. Από τα διαγωνισμού δίνουν τα 18. Όχι, όχι, 25-39. Okay, okay, και εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι από τα 18. Ναι, ναι. Μα λέω ούτως ή άλλως, αυτό λέγαμε πριν, ότι που έλεγα και τα ποσοστά, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν πάρα πολύ αργά από το σπίτι. Πολύ αργά. Έτσι. Είναι σημαντικό να διευρύνει λίγο τα όρια. Έχει δίκιο σπίτι, είναι 25-39. Είναι σημαντικό να διευρύνουν λίγο τα ηλικιακά όρια, να πάμε και λίγα χρόνια παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα 45 με δύο παιδιά 7-8 χρονών δεν σημαίνει ότι δικαιούται να αγοράσει σπίτι. Και το άλλο που θέλω να πω για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πως καλός ή κακός κατά την άποψή μου, δίνει ένα περιθώριο μετά την έγκριση του δανείου 2 μηνών για να βρεις το σπίτι. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αφού εγκρίθηκαν αυτά τα δάνεια, τα 1.500 δάνεια, θα βγουν στην αγορά να αναζητήσουν άμεσα αυτά τα σπίτια υποψήφιοι αγοραστές. Έτσι οι τιμές αυτές θα δείτε ότι θα αυξηθούν, θα διωγγωθούν πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί θα είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση και πολύ έτσι βίαιη η ζήτηση που θα υπάρξει. Τελικά αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει ή όχι? Σίγουρα θα βοηθήσει. Είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει και θα συνεπικουρήσει σε όλο αυτό και το άλλο πρόγραμμα, το Ανακαινίζω Εξοικονομώ, όπου και εκεί δίνονται κάποια χρήματα για να ανακαινιστούν παλιά σπίτια και να βγουν προς αγορά. Mm. Οπότε αυτά τα παλιά σπίτια μπορούν να ανακαινιστούν με το Ανακαινίζω Εξοικονομώ και στη συνέχεια να τα πουλήσει ο ιδιοκτήτης σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, τώρα πολύ θέλετε καλά να βάλουμε κάτω. Έλα, όχι, ναι, πέσει πρώτα. Όχι, ήθελα πριν φύγουμε να ρωτήσω και την κυρία Ζάκη. Δεν φύγουμε. Ενώ πριν πάμε σε μια άλλη. Καλά, τώρα μια χαρά δεν είμαστε εδώ. Όχι, δεν την αφήνουμε να πει. Συγγνώμη, Χρυσά, θα κανονίσουμε ότι θα πάμε για κατασκήνωση. Θα τη ρωτήσω μετά. Αυτό που τη ρώτησε ο Σπυρός, ο Φερμεντητής, γιατί θα κάτσουμε να κάνουμε ανάλυση κάτω που έδωσε τα λεφτά στην προεκλογική. Τι δίνει ένας υποψήφιος. Ναι. Έτσι. Α, ωραίο. Θέμα αυτό. Για πες. Ωραίο. Ήθελα να μας πείτε, γιατί πήραμε και πολλά μηνύματα ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στα πρατήρια. Τι γίνεται εκεί τώρα και αυτό τι καλό έχει, δεν είναι. Και τι έχει βρεθεί να μας πείτε. Να πω κάτι. Έχουμε μία πληροφορία που δεν έχετε πάρει κι εσείς. Πέμπτη ήταν η Παρασκευή για ένα μαγαζί που πιάσα, νομίζω, δυτικά Κορυδαλό, δεν θυμάμαι ακριβώς πού. Ναι, έχει σημασία, ναι. Το οποίο, να είναι καλά, ένας πελάτης το τσάκωσε, πήρε την απόδειξη, τη σκανάρισε και είδε ότι δεν είναι ότι okay. Είναι στο πρόγραμμα που και δεν είχε σύστημα ισρών και κρόνο τύπος. Το απόδειξη. Πώς τώρα λειτουργούσε αυτός χωρίς σύστημα ισρών και κρόν, που κάθε βράδυ στέλνουμε τα δεδομένα μας στο Υπουργείο Οικονομικών και αναφέρομαι. Τι έστελνε.
Δεν ξέρω τι έκανε. Τα φιλιά. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, αυτά δεν είναι αυτόματα. Δεν κάθε βράδυ. Χαιρετίσματα στέλνουμε. Τα φιλιά μου. Κάθε βράδυ στέλνουμε τα δεδομένα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Άρα τον τύπο τον πιάσανε ναι. από τον πελάτη να είναι καλά που σκανάρισε την απόδειξη. Αυτός έστελνε φυλάκια. Πώς τώρα τον κλείσανε λέει για 2 μήνες να βάλει το σύστημα ζωρών. Και εγώ έχω να πω ότι ο κλάδος έκλεισαν πολλά μαγαζιά που δεν είχαν τα χρήματα. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι στο βενζινάδικο. Ναι. Από τη στιγμή που είπατε ότι κατεβαίνουν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, είχατε αντιδράσει από άλλους των άλλων κομμάτων? Δηλαδή ήρθε κάποιο πελάτη να πει γιατί ρε Σιζάκα κατεβαίνεις με τη Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν, να πω έναν αριθμό. Ναι. Από τους 100 πελάτες, ναι. 2 μόνο βρέθηκαν, ναι. να μην πω είναι 100, είναι πολύ πολύ περισσότεροι, που είπανε Ζάγκα κατεβαίνεις με τη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν θα ξανάρθουμε. Okay, σεβαστό. Το 2% απόλεσε από την πελατεία. 2 πελάτες. Εντάξει, η Ζάγκα είναι όμως ένα αγαπητό λέω, πρόσωπο. Εντάξει, αλλά είναι βεβαία Μάνο. Ναι. Πολύ σύντομα ό, θα γυρίσουν πίσω. Πάντως, γιατί το μαγαζί. Να πω κάτι. Το μαγαζί είναι στέκει. Ναι. Το έχουμε πολλές φορές. Πράσινα και μπλε μαγαζιά. Πράσινα ναι, ναι. και μπλε καφέ. Το δικό μας το μαγαζί είναι unisex. Πάντως, κυρία Ζάγκα, ένα λεπτό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν κάθετη. Έλεγε δεν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι το εξετάζουμε και θα το δούμε. Ότι το βλέπουμε, ίσως γίνει ναι. με στην εγώ όμως τι είπα, την ίδια στιγμή που έγινε η δήλωση είπα, ναι, αλλά όταν ήρθα εγώ και σας ζήτησα τη μείωση του ειδικού φόρου ή του ΦΠΑ, ναι. απαντήσατε, όχι, αυτό δεν γίνεται. Και σε πράξη τι κάνατε, αυξήσατε τον ειδικό φόρο, το ΦΠΑ από 23 το πήγατε 24% και τότε επειδή διωγγώθηκε πολύ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ψοφήσαμε όλοι στο κρύο. Δεν πουλήσαμε εμείς, δεν αγόρασε ο κόσμος και δεν κέρδισε τίποτα ωραία. Η κυβέρνηση. Πάμε ανάλυση. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε κάτω το τευτέρι του υποψήφιου. Εδώ. Ναι. Θα μας πείτε, κυρία Ζάγκα, τα λεφτά που χαλάσατε για την υποψηφιότητα. Εγώ έβαλα, στην άκρη ένα χιλιάρικο. Εμένα χιλιάρικο. Δεν με πιστεύω. Περιμένετε να βρείτε εμένα ένα χιλιάρικο. Δεν κατάλαβα. Δεν πιστεύω. Δεν με πιστεύεις. Μιλάς με τη Μαρία τη Ζάγκα. Η οποία η Μαρία Ζάγκα έχει πολύ fan club. Ωραία. Το τι fan. Δηλαδή αυτό που έγινε η προσωπική νίκη, που δεν είχα καμία υποστήριξη κομματική, το δηλώνω υπεύθυνα. Από ποιον βγήκε? Από τον κόσμο. Ωραία, από πάμε. Σας λέω, το χιλιάρικο αυτό που δόθηκε. Πάμε. 1000 ευρώ. Σε χαρτιά. Τα χαρτιά μου. Ποια τα φυλάδια. Τα γεωγραφικά, ναι, αυτά τα χαρτιά που μοιράσαμε. Αυτό σου λέει πήγαινε πόρτα με το βιογραφικό της. Και να σου πω Μάνο, τα λογάριαζα. Μα τον Τίμιο Σταυρό τα λογάριαζα. Όταν κάθομαι και σου λέω, και σας λέω μάλλον, ότι παιδιά τα μαγαζιά μας δεν ναι. έχουν περιθώρια οικονομικά. Μάλιστα. Είμαστε τσίτα. Εσύ θεωρείς ότι η τρέλα μου θα βάζα λεφτά κάτω. Πού να τα βρω. Εντάξει, εκτός αν έχει σπόνσορα. Αλλά και αν έχει σπόνσορα, θεωρώ... ο σπόνσορας κάπου σε κρατάει μετά. Δεσμεύεσαι. Είναι έτσι. Πώς θα το κάνει. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω διαφωνία σε αυτό, αλλά μπορώ να το συζητήσω πάλι. Δηλαδή, προτιμώ το αμερικανικό σύστημα που είναι πιο καθαρό. Ότι έχει πάρει λεφτά από το Φρεμεντίτη και του το λε, παρά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Που και τα παίρνει. Και δεν το λες κιόλας και είσαι και άμετος. Όχι εσείς, μου το γεστείο. Ναι. Οπα, λέω, εγώ κοίταξε να δεις. Προτιμώ το σύστημα Μανώ, αυτό, έτσι, που είναι Μανώ, πιο... Εγώ προτιμώ, επειδή σαν άνθρωπος θέλω να πατάω στα πόδια μου mm-hmm. για να έχω ασφάλεια, είπα θα κάνω την περπατησιά μου, ανήκω σε αυτό το κόμμα, με τίμησε με την πρόταση που μου έκανε και θα περπατήσω τίμια και λεβέντικα. Λοιπόν. Πήρα λοιπόν την τζαντούλα μου με τα χαρτάκια που τύπουνα ναι, κάθε φορά. Αλλά οι απόψεις δεν ταιρίαζαν με τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Εγώ δεν είπα ότι το κόμμα. Είπα ότι εγώ έχω στόχο. Μα ξεχνάτε ότι είμαι η Μαρία Ζάγκα. Είμαι συνδικαλίστρια. Δηλαδή θα με λέγατε όλοι σας. Να η Κολοτούμπα. Έφτασε στην πόρτα της Βουλής και τώρα τα παίρνει πίσω. Πώς τα φέρνει αυτό, Συγγνώμη, όταν μου κάναν την πρόταση, εγώ τι ήθελα να πάω μέσα. Ντάξει. Ήθελα να πάω να δω. Μπορεί να μπω, να με τιμήσει ο κόσμος με την ψήφο του, να μπω μέσα. Λίγο να δούμε τώρα τον βοηθήσω στο ενέργεια. Να δούμε λίγο τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Εδώ τον Σπύρο, συνάδελφος, δικό σου και δικό μου. Ο κύριος Βερβεσός. Ο κύριος Βερβεσός, γιατί σε αυτούς. Που πέρασαν τα πάνδυνα σε αυτή την περίοδο είναι και οι δικηγόροι και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Και πέρασαν πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα, Πρόεδρε. Τι κάνετε? Καλημέρα. Είμαστε καλά. Λοιπόν, έχετε και εσείς, πέρασατε από οι συνάδελφοί σας τα δικά τους. Έτυχαν πάρα πολλά. Έτσι. Κοιτάξτε, κάθε φορά οι δικαστικοί αντιπρόσωποι είναι 80% είναι δικηγόροι, όπως ξέρετε. Από τους 100 διορισμούς, οι 79 είναι δικηγόροι. Και οι υπόλοιποι είναι από άλλους κλάδους. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι πιο πολλοί από αυτούς που κάνουν εκλογές είναι δικηγόροι.
και οι οποίοι δεν πάνε στην Αθήνα ή στον Κορδάλο, που λέτε εσείς στην Κηφισιά μόνο, πάνε σε χωριά απομακρυσμένα, πάνε στην άλλη άκρη της Ελλάδας από δύο μέρες πριν να πάρουν τους σάκους, να φτιάξουν τα βιβλία, να πάνε το βράδυ των εκλογών να κάνουν την καταμέτρηση, να στείλουν τα αποτελέσματα, να πάνε στο πρωτοδικείο με το σάκο, να παραδώσει το σάκο. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη για έναν άνθρωπο πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές χωρίς οι φορευτικές επιτροπές, γιατί όπως ξέρετε οι φορευτικές δεν πάνε. Δεν έρχονται και επειδή δεν μπορούν να τους... Λείπανε πόσες φορετικές επιτροπές στην κυρία Γη. Πάρα πολλές. Δεν υπάρχει κανένα. Μόνοι τους κάνουν τις εκλογές με το γραμματέα και κάποιους εκλογικούς αντιπροσώπους που βοηθάνε ευτυχώς στη διανομή των ψηφοδελτίων και στο πακετάρισμα των υποψηφίων συνδυασμών και των παρατάξεων. Ναι. Για πείτε μας τώρα κάποια από αυτά που συνέβησαν, ξέρετε, από τους συναδέλφους σας τώρα την Κυριακή. Εγώ έχω να πάω καιρό σε εκλογές. Ναι. Δεν πηγαίνω, το αποφεύγω για λόγους να πηγαίνουν τα νεότερα παιδιά, να έχουν εμπειρίες, να μπορούν να μαθαίνουν, και είναι μια διαδικασία πολύ σοβαρή για τη δημοκρατία. Τι σας είπαν, κάποια ιστορία να μας πείτε. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες για ιστορίες που έχω ακούσει από τις εκλογές. Δηλαδή είναι το πιο ευχάριστο πράγμα που κάνουμε μεταξύ μας για να περνάει η ώρα μας. Αλλά είναι λίγο, αν θέλετε, όπως εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τα δικά σας, έχουμε και εμείς αυτά τα. Τώρα από το παρελθόν θα ξεκινήσω να λέω, δεν είναι μόνο τώρα. Θα τα μάθουν γιατί ακόμα δεν έχουν γυρίσει. Μέχρι χτες ίσως όλη τη μέρα κοιμόντουσαν. Αξίζει να τη μοιραστείτε μαζί μας σίγουρα. Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχουν και σοβαρά ευτράπελα και ασόβαρα ευτράπελα, δηλαδή πιο έτσι, εύθυμα. Τα σοβαρά είναι ότι πολλές φορές αναγκάζεσαι να σου φύγει ένα ψηφοδέλτιο, να το βγάλουν έξω με ένα φάκελο και να γίνει ολόκληρη διαδικασία. Έγινε και προχτές σε συγκεκριμένο μέρος, στο οποίο βγήκε ένας φάκελος και κλείθηκε η αστυνομία να δούμε ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχε πάρει το φάκελο, ποιον τον είχε δώσει να αλλάξει χρώμα το στυλό που υπογράφει, μονογράφεις, να ψάχνει στα σκουπίδια να βρει φάκελο από κάποιον άνθρωπο ο οποίος αντί να πετάξει το φάκελο στην κάλπη τον πετάει στα σκουπίδια γιατί νομίζω ότι εκεί είναι χώρο εναπόθεση των φαγγέλων. Ναι, γίνονται και αυτά. ή να σου φύγει ένας ψηφοφόρος και να αναγκαστεί να ψάχνεις όλο το. Να σου φύγει ένας, να έχεις ένα παραπάνω ή δύο παραπάνω ή ένα λιγότερο, να μην το γράψεις. Αυτά είναι τα σοβαρά μπορεί να συμβούν. Η γιαγιά που πέταξε, συγγνώμη. Πέταξε δύο. Ένα που τη δώσανε. Όχι μαζί τη σταυρωμένο και ένα το καθολικό. Πολλές φορές πετάνε μέσα και τις συνταγές των γιατρών που έχουν δώσει τα γιαγιάδες. Ναι, το έχουμε δει και αυτό, σωστά. Ναι, υπάρχουν και άλλα πιο. Κάποιος που θέλει να κυρώσει το ψηφοδέλτιο είχε βάλει μέσα στο φάκελο ένα σαλάμι για να λαδώσει το ψηφοδέλτιό του και να λαδώσει και τα γύρω-γύρω. Ναι. Οπότε να δημιουργήσει. Για να είναι άκυρα όλα. Ναι. Για να κυρώσει. Ναι, εντάξει, δεν τα κυρώνουμε. Τα έγκυρα τα θεωρούμε εμείς μετά. Μόνο άκυρο εκείνο που. Ναι. Κάνει τη βάση μέσα το. Μόνο αυτό με το σαλάμι. Ναι. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που γράφουν διάφορα πολύ ευχάριστα και ευτράπελα, τα οποία προφανώς είναι. Τα παίρνουμε μετά τα φωτοτυπούμε, τα σκανάρουμε και τα διαβάζουμε στις διάφορες δικηγορικές ομάδες. Υπάρχουν γιαγιά που τη φέρνουν από τη μία μεριά ένας συγγενής γνωστός και από την άλλη ο άλλος και την επιχειρούν να την πείσουν μέχρι τελευταία στιγμή τον παππού την να ψηφίσει και μπαίνεις μέσα και σου λέει κάτι άλλο από αυτό που της είπε και ο ένας και ο άλλος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν, ποιο θέλουν να ψηφίσουν γιατί δεν μπορούν και όταν τους συνοδεύεις να τους βοηθήσεις σου λέει το γιατρό, το δημοσιογράφο, το δικηγόρο, τον τάδε ας πούμε και σου λέει σε ποιο κόμμα είναι, αχ μη με μπλέξεις τώρα εμένα, εγώ αυτό θέλω να ψηφίσω. Εμένα πάντως πρόεδρε μου έτυχε αυτό που πήγα την Κυριακή το πρωί να ψηφίσω γιατί πήγα πολύ νωρίς, ήταν μπροστά μου ένας κύριος, μεγαλύτερης ηλικίας εντάξει. Μπήκε 2-3 φορές, μπήκε, λέω τι θα γίνει, λέω δουλεύω. Αναποφάσιστος. Αυτός είναι πραγματικός αναποφάσιστος. Είναι αυτή που λέμε τη τελευταία στιγμή. Ναι. Εντάξει, γίνονται διάφορα τα οποία είναι πολύ έτσι μερικά να τα συζητάς για να περνάς ευχάριστα την ώρα σου. Ναι. Υπάρχουν και σοβαρά το βράδυ, αν γυρίζεις όμως το βράδυ κουρασμένος από ένα πολύ ορεινό χωριό και πρέπει να πας στο πρωτοδικείο 50 χιλιόμετρα δρόμο μέσα στη νύχτα σε δρόμους, ας πούμε, και είσαι κουρασμένος, έχεις ξυπνήσει τις 6 το πρωί και το βράδυ πας να παραδώσεις, μπορεί να στρίψεις κανένα στροφή και να μείνεις σε κανένα χαντάκι. Δεν αποκλείεται γι' αυτό. Πώς είναι αποθυμίαση, πρόεδρε των δικηγόρων? Που πηγαίνουν και κάνουν τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Κοιτάξτε, παλιά ήταν 90 ευρώ τη μέρα, τώρα έχει πάει 120 τη μέρα, γιατί δεν αυξήθηκε η χιλιομετρική αποζημίωση, ενώ όπως ξέρει η κυρία Ζάγκα, αυξήθηκε πολύ η βενζίνη, είτε λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωση, είτε λόγω της αύξησης των καυσίμων. Η χιλιομετρική παραμένει 0,15. Κανείς δεν μπορεί να πάει εύκολα στον προορισμό του παρά μόνο με το αυτοκίνητο. Τα τρένα είναι πλέον λίγο δύσκολο εδώ να αντεμπιστευτείς. Mm-hmm.
το κτέλ δεν κάνει εκπτώσεις πολλές φορές. Αναγκάζει να πάει στο κινητό και πρόεδρε, προγράμμα... όποια συζήτηση και να έχουμε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μέσα και τα κάψιμα. Δεν γίνεται. Ναι, έτσι τώρα μας δόθηκε μια μεγαλύτερη αποζημίωση. Είχαμε και πολλή δουλειά στα σταυροδοσία, όπως ξέρετε. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει πάρα πολλή δουλειά. Για να βάλει τόσα 38 ψηφοδέλτια επί πόσοι υποψήφοι. Βάλτε τώρα πόσα μόνο πρέπει να γράψει κάτω. Εξοικειώθηκαν με το. Εξοικειώθηκαν δηλαδή λίγο στην αρχή της διαδικασίας, είπα, για να κλείσουμε με αυτό. Είχαν ένα θεματάκι με το SRT, με τα τάμπλετ. Δεν φταίει δικηγόρο και κακός και κακός. Δεν είπαμε, και δεν, δεν είπε κανείς ότι φταίει δικηγόρο. Δεν λειτουργούσε το σύστημα. Η κάρτα SIM, όχι δεν φταίει, είναι η κάρτα SIM, η οποία είναι σωματωμένη σε αυτό το τάμπλετ, δεν λειτουργούσε γιατί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία συνεργαζόταν η Singular είχε πρόβλημα στη μετάδοση. Έτσι, κατά τις 10 που μπήκαν, έμπαινε να μπει στο τάμπλετ, γύριζε γύρω-γύρω ή σου βγάζε ότι δεν μπορεί να. Buffering. Λοιπόν, να σα πω. Ναι, δεν τα ξέρω, μην με μπλέκετε με τα αρχαία ελληνικά. Εγώ με καλό μόνο τα νεότερα. Να είστε καλά, Πρόεδρε, την καλημέρα μα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως να σας πω κάτι που θα το πολύ γρήγορα. Περίμενα να μπω μέσα σε μια αίθουσα και εκεί στις εκλογές και ήταν μια γιαγιά με το γιο της. Και έτσι λέει, πρόσεξε, το φάκελο που σου δώσα δεν θα το ρίξει εκεί. Θα μπεις μέσα, θα το φτιάξεις και μετά θα πας. Δεν θα πας κατευθείαν. Ωραία. Και γιατί να μην το βάλω να τελειώνω. Καλό το είπα. Καλημέρα, κυρία Ζάκα. Ευχαριστώ πολύ. Και εσάς, κύριε Σταυρουλιά, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Και εσάς, κύριε Σπύρο, μας ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Λοιπόν, ελάτε, κύριε μου. Θα πάμε κατασκήνωση όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να είστε όλοι καλά. Εμείς ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στις 5. Να προσέχετε. Έρχεται Δημήτρης Καμπουράκης, Παναγιώτης Στάθης. Η ενημέρωση στο Open συνεχίζεται. Καλημέρα.